Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Αυτό το άγγελε, 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 άγγελε είναι του Ραγκάτσι, ρε. Άγγελελε. Άγγελε, άγγελε, τον φάγαν τον άγγελο και κάναν τον Ήβιτς. Κατάλαβες. Άγγελε, άγγελε, άγγελελε. Άγγελελε, τρελελελε. Πάρει το κύπελο τώρα ο Ήβιτς, θα σου πω εγώ άγγελελε. Θα το πάρει. Βέβαια. Θα το πάρει. Βέβαια το πάρει. Δικαιούται. Φυσικά και δικαιούται. Γιάννης, συμμαθητής της Ζένιας, της ανιψιάς μου. Το άλλο το Μάριο ποιο είναι εδώ. Δανίλ, Αριανός. Τι σπουδάζεις, Δανίλ? Μηχανολογία στις Έρες. Μπράβο, Δανίλ. Μηχανολογία στις Έρες. Δηλαδή, τι θα βγεις όταν με το καλό τελειώσεις, ας πούμε? Ούτε εγώ δεν ξέρω. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Στάσου, ρε. Δηλαδή, τι κάνεις εκεί, τι μαθαίνεις? Μηχανολογία, τι? Πρόκειται για σωλήνες πετρελαίου, ναι. Εγκαταστάσεις λεβίτων, διάφορα τα. Ωραία. Έχει μεγάλη κάμα. Ωραία. Ελεύθερο παιδί, σε 18 πόσο? 19 στα 20, μαζί με τον Γιαννάκη, δεν είσαι? Ναι. Μάθεις την τέχνη, τη δουλειά, πιστοποιητικό, Βέλγιο. Έτσι. Όπου μπορούμε. Όπου μπορείς. Όπου έχει. Η πατρίδα είναι εκεί. Η πατρίδα είναι εκεί. Εκεί που οικονομάς. Και που είναι η καρδιά. Οικονομάς αλλού. Πώς το πες? Πατρίδα είναι εκεί που είναι η καρδιά. Πατρίδα είναι εκεί που τα λεφτά. Αλλιώς καθώς ένα και τρως καρδιά εδώ. Τρώγεται η καρδιά, ρε. Σκοταριά μόνο μπορεί να φας. Καρδιά τρώγεται. Λοιπόν, Γιαννάκη λέγε, ρε. Πώς τα λέω εγώ τώρα, αυτός ο Δανίλη είναι και λίγο. Και ο πατέρας του είναι λίγο εκεί με το πατριώτης, να πούμε και τα λοιπά. Είναι γνωστός. Να το πούμε, τον παπά. Κανένα πρόβλημα. Μεγάλο το Μάρι, εξαιρετικό παιδί. Φανατικός Αριανός. Εγώ έχω μαλώσει με τον παπά σου πολλές φορές. Αλλά είναι τίμιο παιδί, εργατικός. Και. Ναι, καλό παιδί, εργατικός, μάχημος, παλικάρι. Καλός πατέρας, καλός σύζυγος. Είναι φοβερός. Τώρα εγώ μαζί του μάλωσα για τον Άρη. Βέβαια δεν έχω καμιά σχέση με τα. Εμείς τσακωνόμαστε εδώ για τα άλλα θέματα. Στα άλλα είναι άριστος. Ο ξενοκράτης. Έτσι. Ναι. Ο ξενοκράτη. Μεγαλώσαμε, μου φαίνεται. Να πούμε τον ξενοκράτη, όταν έρχονται οι γη εδώ, οι κόρες, τα νύψια κτλ. Αισθανόμαστε ότι πλησιάζουμε προς το θάνατο εμείς. Φαντίζουμε όλο τα χρόνια. Καλά, είσαι ακόμα καλά. Ναι. Εντάξει. Πόσα πρωταθλήματα μπορώ να δω ακόμα? 10, 15, 12, 8. Πρωταθλήματα γενικά ή πρωταθλήματα? Πρωταθλήματα, ρε, σεζόν. Έχεις ακόμα, ρε. Πόσα Πάσχα έχεις να ζήσεις? Έχεις ακόμα 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 65 Πάσχα. Αυτά θα λέμε. 65, 70 Πάσχα έχεις. Βέβαια. Έχεις να φας καμπάνα το εθαράπι. Τρίγκι, να πούμε χαμός. Λοιπόν, εγώ την νεολαία τη γουστάρω γιατί θεωρώ ότι οι προηγούμενες γενιές εκμεταλλεύτηκαν τα παιδιά αυτά. Τα παιδιά αυτά έχουν μια μικρή οργή προς τους προγόνους τους και την έχουμε κάνει την κουβέντα, δεν είναι τώρα να την ξανακάνουμε. Τα έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται νομίζω. Πολλές φορές. Ας ασχοληθούμε με τώρα οι νέοι, οι 20άριδες, τους 50άριδες τους θεωρούν λίγο ρεμάλια να πούμε. Έτσι δεν είναι, τη γενιά. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Φαταούλες, έτσι. Ξέρεις ότι η γενιά του πατέρα σου και η δικιά μου γενιά και των πιο μεγάλων λίγο ήταν γενιά ανθρωποφάγων. Φάγανε πολλά κρατικά λεφτά, οικονομήσανε πολλά λεφτά, οι έξυπνοι κάνανε ακόμα περισσότερα, φάγανε και στα γούστα πολλά λεφτά και περάσαν καλά. Δηλαδή αυτό πέρασαν καλά. Φάγαν, ήπιαν, πήδηξαν. Μόνο όσοι προνόησαν, ναι, όμως πλέον είναι σε καλή κατάσταση. Εντάξει, προνόησαν, δεν προνόησαν. Υπήρχαν και κάποιοι που προνόησαν, κάναν κάποιες άστοχες κινήσεις όσον αφορά τις επενδύσεις, χάσαν και αυτοί λεφτά. Δεν ήταν όλοι κουμαρτζίδες που χάσαν τα λεφτά. Άλλος έκανε μια πολυκατοικία δύο για να τα νοικιάσει. Δεν πουλήθηκαν, μείναν τα σπίτια, έρθαν τα έμφυα. Δεν βγήκε η επένδυση. Δεν είναι, όλοι, αυτό. Δεν είναι όλοι δηλαδή ότι άλλος είχε μια επιχείρηση, 30 άτομα, μπήκανε, ξέρω εγώ, οι φορείες, μπήκανε αυτά και τα λοιπά, μπήκε έξω, μπήκε μέσα το παλικάρι, δεν τα πήγε καλά. Είναι και τέτοιοι πολλοί, να έχεις υπόψη σου. Είναι και τέτοιοι, Δανίλ. Είναι και τέτοιοι, Δανίλ, πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Είναι άλλοι οι οποίοι ήταν λέσια τις κουμαρτζίδες, ξέρω εγώ, λουλούδια, μπουζούκια κάθε μέρα και τα λοιπά, δεν τα κράτησαν. Ναι, άλλοι τα παίξαν στα καζίνα, στις κουλοχέριδες, πρώτη, δευτέρα, τρίτη και τα λοιπά, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, επενδύσαν σε λάθος καταστάσεις. Αλλά υπήρξαν και προνοητικοί. Πήγανε κάποιοι, ας πούμε, είχαν, ξέρω εγώ, 3 σπίτια, 2 σπίτια στο χωριό και, ξέρω εγώ, είχαν και 200.000, 300.000 στην άκρη, 400, 250, 150 κτλ.
Τους είπα πάρτε ομόλογα κρατικά, τι πιο ωραίο ας πούμε και τα λοιπά. Πήγανε τα κάνα κρατικά ομόλογα, τους τα έβγανε τα λεφτά. Σίγουρα λεφτά λέγανε. Εντάξει τώρα αυτούς τους ανθρώπους θα τους πούμε ότι ήταν χαζοί, ήταν χαϊβάνια, που αφανταστεί. Έκανε ο άνθρωπος για την οικογένειά του μια επένδυση, ένα αυτό. Δεν του βγήκε. Το μετά ήρθε ο άλλος, έχει γίνει υποντικομαμείωση μύτης, να πούμε, με τον άλλο τον πρικοθύρα, τον Παπαντονίου, ο οποίος είναι και έξω για φοροδιαφυγή, τον κυνηγάνε. Μετά χρηματιστήρια. Μετά χρηματιστήρια, όχι, θα πάει 10.000 το χρηματιστήριο, ο Φουκαράς τι να κάνει. Είχε ένα ταξί, το πούλησε το ταξί, έβαλε τα λεφτά στο χρηματιστήριο, πάει το ταξί. Ο άλλος είχε ένα χωράφι, ξέρω εγώ, ένα σπίτι στο χωριό, το είχε ο προπάπος του κτλ. Σου λέει τι να κάνω, παιδιά, σκυλιά μεγαλώνω για τα παιδιά κτλ. Το πουλήσω το χωράφι, ξέρω εγώ, θα το βάλω στο χρηματιστήριο. Πάει το χωράφι. Είχε και τέτοιους δηλαδή. Δεν είναι να πεις ότι. Απλά οι προηγούμενοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν και λάθος μια επένδυση. Εσείς τώρα δεν έχετε ευκαιρία να κάνετε επένδυση λάθος, αφού δεν υπάρχει επένδυση. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχεις επένδυση. Δεν υπάρχει επένδυση. Ο άλλος, ξέρω εγώ, λέει ναι, τα έπαιξα, τα έκανα, τα άφαγα, τα τσόνταρα, τα γύρισα, τα γλέτησα, τα έκανα. Δηλαδή αυτή τώρα μ' ακούς πέθανε 72 χρονών. Κυλαϊδόνης. 74. Μπράβο. Μην τους λυπάσαι αυτός. Λυπάσαι τον τραγουδιστή, ήταν καλό παιδί κτλ. Σαν γενιά μην το λυπάσαι, σαν γενιά. Χορτασμένος έβγαινε. Πέρασε καλά. Και τις γκόμενές του, το ένα, το άλλο, τα μπάρ του, τα ποτά του, ξέρω εγώ. Όχι τον Κυλαϊδόνη που έφυγε. Ναι, ναι, ναι. Η γενιά του Κυλαϊδόνη. Άμα ακούς κάνω 80 χρονών ότι έφυγε, μην το λυπάσαι. 70, μην το λυπάσαι, ενώ έναν δικό σου άνθρωπο το λυπηθείς. Τη γενιά του. Χορτασμένος πήγε. Του δόθηκε ευκαιρία. Να φάει, να πιει, να πηδήξει, να ταξιδέψει, να επενδύσει, να δημιουργήσει. Να έχει προοπτική. Εσύ, Δανίλη, τώρα λες τι θα κάνω. Ως 18 χρονών θηρίο. Λες μηχανολόγος στις αίρες, τι δουλειά θα κάνεις. Δεν ξέρω, λέει, τι θα κάνω. Το παιδί. Δεν ξέρω. Θα δεις. Υγεία να έχεις. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Πάμε στα ποδοσφαιρικά, γιατί πιάσαμε τα θρησκευτικά το μεσημέρι. Με τους εσφυγμένους, ναι, με κτλ. Δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα σήμερα. Μπήκε μέσα να τους φάνε, δεν ξέρω, σήμερα δεν παρακολούθησα. Γιατί την έβγαλα στην προπόνηση σήμερα. Πρωί προπόνηση, βράδυ προπόνηση, την έκανα τη βλακεία. Το έπαιξε επαγγελματίας, να πούμε. Λάθος. Το ζόρισες πολύ, εντάξει. Το ζόρισα το έργο. Και πρωί και βράδυ, αυτό είναι το λάθος που λένε ότι υπερβάλλεις. Είστε και συναθλητές, οι δύο. Είμαστε και συναθλητές, ναι. Πάμε το πρωί να γυμναστούμε. Ξενοκράτης μας ακούει. Δεν γνωρίζω. Δουλεύει το βράδυ. Όχι, έτυχε βαρία. Τι αβαρία, χάρα στο ταξί. Τι, ναι, ναι. Η μάντα. Τελείωσε. Τίλταρε και πάνε για καινούργια. Τελείωσε, ποιο. Τίλταρε το ταξί. Τι θα πει τίλταρε. Τάφεξε. Τάφεξε το ταξί. Αλλαγή μηχανής. Ναι. Και αλλάξαν και πρόσφατα τα μηχανή και οπότε δύσκολο. Δεν ξαναλάζουν. Αυτά είναι αυτές οι αβαρίες τώρα, κοίταξε. Να σε την εποχή του 2000, του 90, του 80, να σου τύχει μια τέτοια αβαρία με το ταξί, να πει. Α στεναχωρηθεί μια μέρα, τη δεύτερη μέρα στο καφενείο θα σου φύγει στεναχώρια, την τρίτη μέρα το ξέχασε. Τώρα όμω τύχει τέτοια βαρία, είναι ζόρικα τα πράγματα. Έτσι, Γιάννη. Έτσι, Δανίλη. Έτσι, ναι. Το Δανίλη πώ βγήκε, ποιο ήταν ο Δανίλη. Ο παππού μου, ο πατέρα του πατέρα μου, Δανίλη ήταν. Ναι. Και πάει από γενιά σε γενιά. Του ξενοκράτη. Του ξενοκράτη. Δανίλη το λέγανε. Δανίλη. Ζει. Συγχωρέθηκε πριν δύο χρόνια. Έφυγε, μεγάλο, 80. 80 και. Μια χαρά. Του 33. Το 33 ο Δανίλη. Προφήτη ήταν ο Δανίλη. Ναι. Εμένα με έβγαλε ο καθηγητή από την τάξη μια φορά. Τον Αλεξάκη είχα τον Χίρα στο δεύτερο λύκειο Τούμπας. Με έλεγε να πω για τον προφήτη Δανίλη και εγώ. Πες μου την ιστορία, λέει, του προφήτη Δανίλη, τον είχαμε κάνει σε μάθημα. Ναι. Λέω, γεννήθηκε το 1938 στην Καβάλα, πήγε μετανάστης, λέω, στη Γερμανία και εκεί πήγε στη σχολή προπονητών της Κολονίας. Τι λες τώρα, παιδί μου, λέει, βλαμμένο, είσαι, λέει. Μετά, λέω, ανέλαβε, λέω, την Καρδίτσα, πήγε, λέω, στην Καβάλα, πήγε, λέω, στην Καστοριά και τώρα είναι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ποιο πήγε, τι λέει αυτό, για τον Βασίλη Δανίλη, δεν μου είπε. Έξω από την τάξη αποβολή μία μέρα. Έτσι, όταν μου είπε Δανίλη, θυμήθηκα του καθηγητή θρησκευτικών. Πε μα, λέει, το, τι ήταν, λέει, ο προφήτη Δανίλη, που γεννήθηκε, τι έκανε κτλ. Γεννήθηκε στην Καβάλα, λέω, το 1938. Γιατί έψαχνε ο Ασλανίδης εχθές με του άλλου πότε γεννήθηκε ο Δανίλη. Και ο Δανίλη έκρυβε τα χρόνια του. Δεν μπορώ να πω πόσο χρονό είμαι, Αχιλέα. Πέρα, Αχιλέα, πε μέσα, δε, στο 38, 79 είναι. Έκρυβε τα χρόνια ο Δανίλη. Δανίλη, πάει τώρα, τελείωσε τώρα. Τι κρύβει χρόνο. Λέγε Γιαννάκη, Παοκάρα, σε βλέπω χαρούμε. Πήγε Τούμπα. Δεν πήγα Τούμπα, αλλά δεν πήγαν 20.000 άλλοι. Πήγαν 20.000. Γεμάτη Τούμπα επιτέλους. Ναι. Όχι κόσμο, ωραίο. Καταρχήν ήταν. Εγώ γύρναγα από Έδεσα με το κόκκινο και πιάσαμε παραλιακή να πάμε να φάμε και στην Πότσαρη. Να καταπιεί 2-3 μπουκάλια κρασί ο κόκκινος και να φτιάξει ατμόσφαιρα κτλ. Είναι γαλαντό όμως. Φάγαμε μια κίνηση, λέμε έγινε ατύχημα. Μια λαοθάλασσα τρομερή.
από το λιμάνι μέχρι να πάω Λευκοπύργο 1150 μέτρα που είναι, από, το, από, τη, από την. Πώς λέγεται η οδός, που είναι το πάρκινγκ. Την Νίκης. Όχι, ναι, Νίκης, αλλά από το πάρκινγκ εκεί που είναι το μεγάλο, ρε, που είναι, ρε, γαμώ, το, λέοντο, όχι λέοντο Σοφούρε, την. Ιωνός Δραγούμη. Ναι. Ιωνός Δραγούμη, Λευκοπύργος, είναι 1150 μέτρα. 20 λεπτά. 20 λεπτά, ε. Και λέω, αμά θα χάσουμε την Καλυθέα, τη Λαμία με τον Άρη, στο 25ο λεπτό. Δεν μπορούσα να ακούσω και αναμετάδοση, η μικρή θέλει να ακούει τραγούδια. Έμπαινα εγώ στον κόκκινο, ρε κόκκινε, τι γίνεται, 0-0, κουλούρια με κανό κόκκινο. Η άλλη τι είναι, 4 ΙΑΕΚ με τα δάχτυλα, ο κόκκινο τώρα κομμένο. 3,5 κόλεβα, λέω, ΙΑΕΚ. Λέω, τι με δίνει, 3,5 λένε αυτά. Κόπηκε το δάχτυλό μου στην πόρτα, ηλίθιε. Δεν τον αφήνει ησυχία το Γρηγόρη, εγώ αυτό έχω να πω. Τι κάνει ΙΑΕΚ, ρε, το λέω, με κάνει 4. Τώρα το δάχτυλο το έφαγε στην πόρτα. 3,5-0 λέω είναι. Τι τριθύμηθη ρε ηλίθιε. Λέω αυτά τα 4 που με δείχνει 3,5 είναι. Το έφαγα στην πόρτα σου, εύχομαι να φας το δάχτυλό σου, να δεις τι πόνο έχει, μου λέει. Τι γινότανε ρε φίλε, τι γινότανε. Και μιας που πιάσαμε την κουβέντα για το Λαμία Άρης, ας πάμε στο Δανίλ, που είναι Αριάνος. Για να δώσουμε το Δανίλ. Για πες ρε Δανίλ, τι έγινε. Εντάξει, εγώ το μάτι με τη Λαμία δεν το είδα, γιατί είχα αγωνιστικές υποχρεώσεις. Είχες αγωνιστικές? Ναι, ναι. Τι αγωνιστικές? Παίζω σε μια ερασιτεχνική σέρα. Πώς λέγεται η ομάδα? Άρη Σκοτούσας. Στη Σκοτούσα παίζεις? Ναι. Αλφα είναι. Ναι. Αλφα κατηγορία. Ναι. Τι παίζεις, εξτρέμ, χαφ, τι? Βλέπεις και εξτρέμ. Για να σε δω. 1,80. Μπακάκι σε βλέπω. Τερματοφυλάκας. Τέρμα. Πόσο μπόι έχεις? 1,78. 1,78 κοντός. Αλλά θαυματουργός. Εκεί μείναμε στο 1,78 εδώ και 5 χρόνια. Παίζεις βασικός? Τώρα έτυχε με τη σχολή και με αυτά να πάγκο. Μην προπονήσει και έτσι. Ο άλλος που παίζει πόσο χρόνο είναι? Ίδια ηλικία μαζί μου, αλλά δεν πάει πουθενά, δεν ασχολείται. Τι δεν πάει? Δεν ασχολείται με. Είναι από το χωριό αυτό? Ναι. Αυτό θα βάζουν τώρα. Γιατί είναι από το χωριό, του Σκοτούσα. Του πρέπει να τραυματιστεί ή να βαρεθεί για να παίξει εσύ. Τόσο αν είσαι εσύ πολύ καλύτερο. Και να. Εσύ στον Άρη σου να. Στον Άρη ήμουν μια περίοδο στην ΚΑΠΑ 20 του Ηρακλή. Ναι. Εντάξει. Στον κράτη λεφτά δεν έχει. Δεν έχει λεφτά. Γι' αυτό δεν έμεινε από ό,τι κατάλαβε. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, είσαι και κοντό. Γιατί τώρα ξέρω, και ένα 78 τώρα τέρμα, ναι. Είσαι κοντό. Δηλαδή. Κάτω από ένα 82, γνωρίζω. Ο Βελίδης που είναι ένα 82-83 θεωρείται κοντό. Εννοείται. Άρα λοιπόν χάνεις από μπομπόι. Τέλος πάντων. Και σε βλέπω οι Κυριακοί σου δεν τους δουλεύεις πολύ καλά. Μπα δύσκολο. Ε, τι, δεν τους δουλεύεις. Τους έχω παρατήσει. Κακός. Πρέπει να κάνεις 200 Κυριακούς τη μέρα. Εγώ που είμαι τώρα σε αυτή την ηλικία έκανα 130 σήμερα. Έκανα 20 άρια, ένα τελευταίο 20 άρι, μετά στα, πήγα κάνω άλλο ένα 20 άρι, κόλωσα, μπαμ, σταμάτησα. Πήγα έκανα κάτι κρίκους, ξέρεις τους κρίκους, τους σημάντες. TRX. Δεν το έκανα όλο. Όχι, όλο. Ο Γιάννης Φασούλας στην ΕΡΤ 1. Δεν είναι ο ίδιος ο Βασίλης ο Σχιζοδήμος στο πιο χοντρό? Όχι, ρε φίλε. ΕΡΤ 1. Τη στρατηγική συζήτηση εμβόλυνση ύλη για συνεδρίαση τη ΠΟΥΓΟΥ του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη του ΚΟΥΕ το Σάββατο. Το Σαββατοκύριακο. Γιάννης Φασούλας. Τώρα, Φασούλας, για να λέγεται, μπορεί να κάνει συγγενής του Φασούλα. Στην ηλικία του Φασούλα είναι ΕΡΤ 1. Και αυτό δεν μοιάζει με τον Τσίπρα που λέει τις ειδήσεις. Λίγο. Το πιο όμορφο. Το φέρνει λίγο. Στο πιο αρενοπό. Στο πιο αρενοπό. Που όπου αρχίζει και του ξεχωρίζει τώρα αυτό στη κρατική τηλεόραση. Τα μούτρα τέλο. Δεν είναι όλοι μουσάτοι. Έχω αυτή πλημμένη καθαρή. Ωραία είναι. Δεν είναι. Δηλαδή σαν του παλιού γλυδιάριδε και με τα λάδια και με τι κοκακόλε και με τα αυτά. Είναι κανονική. 9.55 και ενώ το μήνυμά σα στο 54.340. Λοιπόν, σ' ακούω λοιπόν, Δανίλ. Τίποτα, εντάξει, η ομάδα από ό,τι είδα στα highlights. Βλέπω πολύ η φασαρία στα Instagram και εσείς επειδή είστε πιτσιρικάδες, θέλω να με βάλετε μέσα στο κόλπο του Instagram. Ναι. Θες να σε βάλουμε, σε βάλουμε. Ναι, όχι, βάλε να μου πεις τι βλέπεις, τι. Γκρίνια, όποτε δεν πάει καλά ο Άρης, ξέρω που κάνει καμιά αγγέλα, γκρίνια, φασαρία, ιστορία κτλ. Εντάξει, η ομάδα δεν αποδίδει μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό υπάρχει γκρίνια κυρίως. Πώς δεν αποδίνει? Πώς δεν αποδίνει? Μόνο σήμερα στη Λαμία δεν αποδίνει. Δηλαδή το τελευταίο 1,5 μήνα. Έχεις κάνει πολύ καλά μάτς. Πολύ καλά μάτς. Εγώ είδαμε τον Χαρναϊκό. Ο Χαρναϊκός με έπαιζε μισό μονότερμα στο δεύτερο ημίχρονο. Τι έκανες με τον Χαρναϊκό? Νίκησα. Νίκησες, ναι. Παρ' όλα αυτά δέχτηκα μεγάλη πίεση. Ναι. Με τον καφέ τι θες? Με τον καφέ τι θέλω? Ναι. Γιατί. Φέρε μια λεμονίτα, είπαμε να την κόψουμε τέλος πάντων. Σιγά σιγά. Λεμονίτα. Τα παιδιά τι θέλουν εδώ? Φραπέδες αυτά τι θέλετε? Νεράκι, νεράκι. Έχει κανένα. Μπύρες δεν έχουν εδώ, δεν αφήνει τα αφεντικό. Γιατί άμα πιούμε και καμιά μπύρα θα το κλείσουμε το. Στην Ιερουσαλήμ θα πάει το ραδιόφωνο. Θα γίνουμε ΕΡΤΕΝΑ. Θα γίνουμε, ναι, μα ΕΡΤΕΝΑ αν είμαστε, τροπίνουμε και βότκα. Αλλά δεν είμαστε ΕΡΤΕΝΑ, πρέπει να προχωρήσουμε. Για πες Δανιέλ, τι γίνεται? Εντάξει, η ομάδα τώρα με τις νέες προσθήκες έχει δέσει περισσότερο με τον Ταβλαρίδη.
Ναι, κάτσε να. Έχει γεμίσει σαν ρόστερ. Σαν ρόστερ, ναι. Και τον Πίτου, ο Πίτου για μένα δηλαδή, δεν πρέπει να βγαίνει ποτέ από την ενδεκάδα. Ναι. Δεν έχει πάρει ακόμα. Ναι, δεν ξέρουμε άμα μπορεί να παίξει 90 λεπτά ο Μάγκα. Ναι, δεν έχει πολλού ρυθμού. Δεν είναι. Εδώ ο Μπρίγιοβιτς και θα ξεκινήσει αύριο ο Κουλούρης, λέει στην Ξάνθη. Έτσι μάθαμε. Ο Μπρίγιοβιτς έχει γύρω στον 1,5 με 2 μήνες απραξία εντελώς. Θα μπει σιγά-σιγά. Δηλαδή λέει και είχε πάει προετοιμασία το Δεκέμβριο στην Ισπανία και δεν πήγε καθόλου. Ναι. Τίποτα. Αυτά τα πράγματα. Εγώ ελπίζω. Σε 6,85 τελειώνει τον παπά στο κινητό. Αυτό είναι. Ναι. Να το βρωμόσχυλο. Για πες. Συνέχισε. Ελπίζω το νέο το παλικάρι αυτό ο Σόουζα, το center back. Ναι, αυτός έχει και στοιχεία κόφτη, βλέπω. Είναι κοντούλης, γρήγορος. Μπορεί ξέρει να παίξει, μπαλίτσα, μπορεί να παίξει πολύ καλά στο χώρο. Ναι. Να, παίξει, να πάρει δηλαδή τον ψηλό, να τον βάλει να κολλήσει στο center for και αυτό παίξει από πίσω να καλύπτει. Δηλαδή στις κόντρες που οι άλλοι βγαίνουν με τις φωτοβολίδες, να καλύπτει και μπορεί να καλύψει το χώρο. Ωραίος. Ναι, ναι. Μ' αρέσει που μιλάς ποδοσφαιρικά. Γιαριανός, ξέρεις, του παπά σου η γενιά είναι του μπάσκετ. Ναι, είναι λίγο ψηλό. Του ξεγέλασε ο κόκκινο. Για τον μπάσκετ απογοητεύτηκα αυτή τη βδομάδα. Ναι, καλά, θα μου τα πει. Θα μου τα πει. Πάμε και στον μπάσκετ. Θα πάμε και στον μπάσκετ. Για πες λοιπόν. Ελπίζω η ομάδα να στρώσει. Ναι. Έτσι, όλα τα με ποιον τα βάλατε τώρα, με ποιου τα βάλατε. Καταρχήν ο Τζιμπούρ Πάπαλα. Έτσι φαίνεται. Ναι. Τώρα Πάπαλα είναι μια λέξη. Ναι, Πάπαλα. Ναι, το Πάπαλα στα μάξι τι λέγαμε. Για πες το εσύ. Να μου το πω εγώ. Πρέπει να τα σκάσει ο Καρυπίδη. Αποζημιώσει από εδώ από εκεί. Έχει το νύχταρι. Ο Νίκταρης έχει λεφτά, είναι φίλος, κουμπάρος, εγώ σας τα είπα. Ο Νίκταρης είπε... Και τον Μπέο, φίλος και ο Μπέος, θα βοηθήσουν. Ο γιατί Νίκταρης, όχι. Μακάρι, εγώ σαν Αριανός. Στείλει και τους μπράβους εκεί στη Ριζούπολη. Κακός ο Άρης δηλαδή, τόσο καιρό. Γιατί για να πληρώσει μπράβους ο Καρυπίδης, στη Ριζούπολη θέλουν λεφτά. Καθαρίζει ο Νίκταρης, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Ναι, πρέπει ναι. Να βοηθηθεί. Μα πρέπει να προστατευτεί ο Άρης για μένα. Βέβαια. Δηλαδή... Και ξέρεις ο Νίκταρης. Είναι Νίκταρης. Έτσι. Αυτό πρέπει να προστατευτεί. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που είδαμε στη Λαμία δεν ήταν κατάσταση. Ναι. Νομίζω ότι ελπίζω τουλάχιστον να πάνε καλύτερα τα πράγματα από αυτή την άποψη. Τουλάχιστον να σε παίζουν σαν Άρη. Ναι. Όπως παίζουν π.χ. Εγώ θέλω να παίζουν τον Άρη στη Β' Εθνική όπως παίζουν τον Ολυμπιακό στην Α' Εθνική. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί αγαπάς το ποδόσφαιρο. Έπαιζαν τουλάχιστον. Έτσι. Γιατί, μέχρι στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή ξεστίδα. Ναι. Κάτσε να χύσει τον καφέ, είναι γούρι. Χύσει τον καφέ, ρε Βρωμιάρη. Παλιά άνθρωποι. Ελληνέ άνθρωποι. Φίλοι μου κάλυ. Να ρε. Παλιωτόμαρο. Συνέχισε. Συνέχισε. Ναι. Είδα στο μάτς με τον Ηρακλή πρέπει να ήταν. Σαν να έχουν αλλάξει τα κόζια. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός, δηλαδή στην κάμερα, η κάμερα δείχνει ότι σε πολλές φάρες που ο Ολυμπιακός ευνοείται. Δηλαδή θέλω να πω. Στα φάουλ. Ναι, ακριβώς. Ένα φάουλ. Δηλαδή, στα offside. Που θα γίνει. Εκεί θα που πονάει στο κέντρο, αμυντικά. Αμυντικά ευνοείται. Πολύ ωραία στα το λέει. Στα offside και στα φάουλ. Ναι. Που την επίθεση δεν έχει ανάγκη. Άλλο θέλω να πω. Και γι' αυτό δεν το βοηθάει στην επίθεση. Ακριβώς. Στον κοπανάει να πούμε τη βοήθεια. Εκεί που, εκεί που πονάει. Τρίτο center back. Λίμπερο ο επόπτης ο ένας. Ναι. Εκεί τον βοηθάει. Εκεί τον βοηθάει, βέβαια. Τα πέναλτι και αυτά δεν τα παίρνει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Όχι. Σου λέει ναι, να το κάτσει ένα μηδέν. Εντάξει, έχει ναι. Μισοεπιθετικά είναι καλό και στην επίθεση. Είναι επιστήμονες ρε αυτοί. Η Αθήνα σχολείο ρε. Τι είναι, σαν εμάς είναι μωρέ. Η Αθήνα σχολείο ρε. Τι λες τώρα. Που πονάμε στα center back. Τι κάνουμε, τη μεγάλη παλιά. Πού μας βρίσκουνε, στο χώρο στη μεγάλη παλιά. Ο επόπτης σηκώνει το αυτό. Ο διαιτητής Αριστούχος. Πάρε το offside του Καπνίδη, τετατέτ που βγαίνει. Να τη σημαία. Ναι. Τετατέτ ο Καπνίδης. Εκεί, πού είναι η αδυναμία του. Εκεί. Εκεί είναι η αδυναμία του. Βέβαια. Δεν χρειάζεται σε όλα να τα δώσει κάτι μπροστά. Ναι. Μπροστά τι να δώσει. Αυτό. Θα το κολλήσει ο Φορτούνης, θα το κολλήσει ο Ιντέγε, θα το κολλήσει ο Σεμπά. Και να μην το κολλήσει. 0-0. 0-0. Εντάξει. Κατάλαβες. 0-0. Άρα λοιπόν αυτοί οι φλόροι οι επόπτες είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν οι βοηθοί. Αυτό είναι που μένει να σταματήσει. Ναι. Άμα σταματήσει και αυτό θα λέμε ότι πλέον παίζεται 100%. Τι έχει προσέξει, Δανίλ. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή για το μάτς αν είναι το Ολυμπιακός Ηρακλής. Ναι. Αλλά σε ένα γκολ πρέπει να είναι το Ολυμπιακού. Ναι. Πρέπει να έχει γίνει φάουλ προηγούμενη φάση και από το στιγμένο να ξεκίνησε τον γκολ. Το ανάποδα, ναι. Η κάμερα ναι. Το έδειξε. Δηλαδή σε replay η Νόβα το έδειξε αυτό το πράγμα. Ότι έγινε φάουλ. Μάλιστα. Καλά, πέρα από τη διαιτησία, εσύ αυτό τον Άρη τον βλέπεις να ανεβαίνει. Πες με 50-50. Είδες Λαμία, είδες Απόλλωνα, εγώ είδα. Ναι. Εγώ περιμένω να ανέβει σαν δεύτερος και είμαι ευχαριστημένος αν ανέβει σαν δεύτερος. Σαν δεύτερος. Πολύ... Σαν πρώτο δεν τον βλέπω. Πολύ ευχαριστημένος. Θα είσαι και πολύ ευχαριστημένος. Έχεις φύγει Σμύρνη. Ναι. Εντάξει, μεταξύ μας μάτς. Με δύο μάτς μεταξύ μας που είναι ουσιαστικά. Εντάξει, τη Σμύρνη. Ναι.
Αν μπορείς να κυνηγήσεις τη Σμύρνη, θα καθοριστεί στο μάτς του Σαββατοκύριακου. Με στηρίζω πολύ. Εμένα δεν αν με ενδιαφέρει αν καθόλου. Σε πάρουνε... Πρώτος ο Άρης, δεύτερος ο Άρης, η ομάδα να ανέβει. Δεν, τι, παίρνει κάτι για έναν τρόπαιο. Ναι. Δεν νομίζω. Και τρόπαιο, να είναι τυπικά είναι όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι ναι. Η Λαμία ναι. Θα ξεφουσκώσει γιατί στις προηγούμενες δύο χρονιές ήταν πρώτη Λαμία και μετά Μάρτιο προς τις 10 αγωνιστικές πριν το τέλος. Δεφορμαριζόταν. Ναι. Και έπεφτε 7. Έχανε τη φόρμα, ναι. Ναι. Εμένα φέτος μου αρέσει πάρα πολύ η Λαμία πάντως. Απλά δεν παρακολουθούσε την προηγούμενη Λαμία τα προηγούμενα χρόνια, έτσι νομίζω. Μπορεί. Γιατί παρακολουθούσε. Όχι, αλλά ξεφούσκωσε. Βλέπω. Όχι, παρακολουθούσε το σουφλί αυτό. Εγώ φέτος που τη βλέπω. Εσύ είχε το σουφλί και. Δεν μου λε, δεν και τον έστω. Θέλω να μου δώσεις εκεί μια εικόνα. Ξέρεις ότι ο πατέρας σου είναι από τα πιο βρωμερά ερπετά που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Και ξέρεις ότι. Τι μια βρωμερά ερπετά. Τι μια βρωμερά. Θέλω να μου πεις, στο σπίτι όταν βρίσκεστε, και ακούτε καμιά εκπομπή, αυτό με κτλ. Θέλω να μου πεις πώς ας πούμε λειτουργεί. Γιατί εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν από ονόματα, είμαι πολύ κολλητός φίλος ενός. Ο αδερφός αυτού που είμαι κολλητός. Ήταν από τα στελέχη του Super 3 από τα πιο σιγαμερά. Λοιπόν, και του λέω πώς είναι στο σπίτι, τι κάνει και να. Ο δικός ο μπαμπάς στο σπίτι, πώς είναι. Τι βρίζει, τι λέει, ποιο καταργέται, τι κάνει αυτοκριτική, τι λέει. Το πιστεύεις ότι δεν ασχολείται. Έχει πάψει να έχει. Να το, έχει πάψει. Βάρινε. Δεν έχει ενδιαφέρον τώρα με αυτά τα πράγματα που βλέπει. Ναι, ναι. Έχει απογοητευτεί δηλαδή. Α. Έχει απογοητευτεί γιατί ο πατέρας μου, κακά τα ψέματα, εντάξει, ήταν μέσα στο Super 3. Ήτανε, δεν ήταν στέλεχος, αλλά ήταν μέλος. Ήτανε στρατιώτης. Ήτανε χιλαράκι με αυτούς εδώ πέρα που φάγανε, ναι. Αλλά τρώγαν πίσω από την πλάτη του και έπαθε πλάκα, δηλαδή. Α. Δεν το πίστευε ότι. Τώρα ότι με, άνθρωποι ναι. Τώρα με τη νέα τάξη πραγμάτων. Τώρα με τη νέα τάξη δεν είναι ευχαριστημένος απλά. Ναι. Νομίζω ότι η ομάδα θα δυσκολευτεί. Έτσι το είπε και από την αρχή της χρονιάς, είπε ότι θα δυσκολευτεί η ομάδα. Τον Παρθενάκη το ξέρεις. Όχι. Ε? Ο γόης του Μετρόπολης. Μπρουτάλ. Φεύγεις. Σε θέλω. Έλα εδώ. Αύριο. Έχει πολύ. Έχει. Μπα έψαξα που είσαι. Εκεί ήμουν, δεν την καμπόσα, να θέματα πεθαμένα σου. Μέρα, άντε, αύριο. Έτσι, αύριο. Τετάρτη. Μπράβο. Ωραίος. Έχει πολύ μπάσκετ, πολύ ρεπορτάζ. Εγώ δεν είμαι του μπάσκετ, αλλά ξέρεις τώρα μέσα στην ιστορία τώρα πάω ο Κάρης. Σήμερα κάτι Klein Mine είχαν κάτι. Ναι. Είχε ευρωπαϊκό Άρη. Σήμερα. Τελικό κυπέλου, τα γήπεδα, από ό,τι θα παίξουμε. Πού κτλ. Άρα ο πατέρας σου στα 53 είναι. Το 64. Το 56-7. Ναι, 53. Με τον Ασλαμά μαζί είναι. Ο Ασλαμάς κρύβει 2-3. Λοιπόν, δεν μιλάει, δεν λαλάει, βαρύς, πάχινε. Όχι, λέπτυνε. 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 Ναι. Τι λέει ρε, γήπεδο πάει. Ο 50ης δεν, δεν πάει. Τηλεόραση βλέπει. Παρακολουθεί τώρα. Ναι. Ναι. Όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ τι παθαίνει. Γαστροαραγία, τι παθαίνει. Τι πες, τι στεναχωριέται, σπαθεί. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον νοιάζει αυτό. Ναι, δεν τον νοιάζει. Δηλαδή, χάσει ναι. Κερδίσει από δηλαδή, έχει γουρουνοποιηθεί, έχει γίνει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Πώς το λένε, παχύδερμο. Ακριβώς. Έγινε παχύδερμο. Έγινε παχύδερμο. Μάλιστα. Με την καλή έννοια. Με την έννοια την. Ναι. Κακό αυτό. Κι εγώ παχύδερμο έγινα. Κακό. Κακό. Δεν είναι ότι είναι κακό, είναι η άποψη αυτή. Ναι, σωστό λέει και ο Χιμηδίδης. Ναι, ναι. Και είσαι και παχύδερμος στους τρόπους, λέει. Ναι, κάνω εκπομπή με τον κόκκινο μωρέ και πήρα κακά χούγια από εκεί. Ναι. Δηλαδή δεν τον πιάνω, δηλαδή τα υποσχέσεις από εδώ, από εκεί, αν δει πράγματα δεν πιστεύει. Ναι, το έμπειρο μάτι, να πούμε. Τι μου λες τώρα, εσύ στα 18-19, πότε είσαι γεννημένος? Το 97. Τι μήνα? Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο 97. Σεπτέμβριο 97. Θες να σου πω ποια ημέρα γίνεται. Ναι, για πες μου. Η μέρα που έκανε ο ΠΑΟΚ μέσα στο Χάιμπουρι πήγε. 30 Σεπτεμβρίου. 30 Σεπτεμβρίου. Με τον Βρίζα. Το 1-1 του Βρίζα. Εκεί τη μέρα γεννήθηκες. Ο πατέρας σου είχε μια χαρά και μια λύπη. Ναι. Ακριβώς. Τον καημένο σου. Χειρότερη. Δεν είναι. Απ' τη μία ήταν χαρούμενος, απ' την άλλη. Το μάτσι είχε γίνει ή γεννήθηκες πρώτα εσύ? Εγώ γεννήθηκα 11 η ώρα. 11 η ώρα το πρωί. Όχι, το μετά το βράδυ. Το βράδυ. Ακριβώς μετά. Ακριβώς μετά. Μάλιστα. Πήρε μια πίκρα, πήρε μια. Μια χαρά και μια πίκρα. Ναι. Δεν ήξερε τι να κάνει, να κεράσει, να πούμε ή να κλάψει. Πω, να είσαι Αργιανός, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι καταραμένος είναι ο ξενοκράτης. Να είσαι Αργιανός. Σου περάς άθλιος και τρισάθλιος. Μαχητής των δρόμων, ξέρω και τα λοιπά. Τον ξέρω τον ξενοκράτη. Να παίζει Arsenal Pauk, να λέει, ώρε θα γεννήσω, ήξερε τι θα γεννήσει ο γιος. Ναι, τον είχε δει και στο. Πώς το λένε. Τελευταία μέρα. Όχι, πολλοί δεν πάνε έτσι, για έκπληξη. Ναι, ναι. Στην υπερηχογράφη. Τον είδε στον υπέρηχο ότι έχει μια τσουτσούνα. Να, αυτό εδώ ο Δανίλ. Χαρά, έβγαλα το σουπεράκι, το καινούριο, τη ιστορία κτλ. Ναι, και τα λοιπά.
Εντάξει, εγώ καμία σχέση με του Πελτρέα πάντως. Εντάξει, ρε, ναι, μην απολογήσει. Θα σε μαλώσει κανένα. Εντάξει, Αριάννο, όχι σου πέρασε. Άμα ήμουν θα το πέντε. Έχει, γιατί θα κολώσει, να πούμε, τι, θα σκαλώσει. Και να του κάτσει ο Βρίζα στον κόλ και να μείνει σύξυλο. Φαντάζομαι στην κλινική πώ ήταν. Πού να το ξέρει. Δεν ξέρει, ναι, κτλ. Το φαντάζομαι εγώ. Το φαντάζομαι εγώ. Το φαντάζομαι εγώ. Πω από τον καημένο τον ξενοκράτη. Πάμε σε ένα διάλειμμα το πρώτο και θα μιλήσει ο Γιαννάκης για τη μεγάλη Παοκάρα τώρα σε λίγο. Θα μιλήσουμε για το μπάσκετ και όλα καλά. Ναι. Όλο, όλο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-68-66-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Και ενώ μήνυμα στο 54-340 πείτε ότι γουστάρετε. Γιάννη, σ' ακούω. Σε βλέπω πιο χαρούμενο. Φυσικά δεν θα είμαι χαρούμενος. Μετά από αυτή την εικόνα που είδα, ναι. Είδα 20.000 στην Τούμπα, είδα Παλμό πρώτη φορά φέτος. Δεν πήγες όμως. Δεν πήγα, εντάξει, έτυχε. Εγώ σου λέω, δεν πάω μόνο, ούτε μόνο στα μεγάλα παιχνίδια. Εντάξει, θα τύχει να πάω. Εγώ δεν, ούτε με ντου θα πάω, ούτε τα κάγκελα πηδήξω. Σχολή πώς πάει. Όλα καλά. Για... Είμαστε στο τέλος της εξεταστικής τώρα. Έχουμε μια μισή εβδομάδα. Σε βλέπω, δεν έρχεσαι πολύ για προπόνηση. Στο... Κοίταξε, εντάξει, ναι. Όσο μπορώ. Όσο μπορώ. Ναι. Κάποιες προπονήσεις με Δευτέρα πρωί έδινα, δεν ήρθα. Εντάξει, κάποιες μέρες διαβάζω. Το balance προσπαθούμε να κρατήσουμε, Κώστα. Το balance. Ισορροπία. Ναι, μας ακούν και στο Κορδελιό που μπήκε η βόμβα τώρα. Αυτή η βόμβα στο Κορδελιό, τι πράγμα, ρε παιδί. Αλλά εδώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν μπόρεσε να κάνει σαλατιέρες, θα αποπλήσει η βόμβα παγκοσμίου, β' παγκοσμίου πολέμου. Ποιος θα την αποφύγει. Ο στρατός θα το κάνει. Δεν έχει σχέση ο Δήμος με αυτό. Ναι. Ναι. Κοίταξε, ο στρατός θα το κάνει. Εσύ πιστεύεις ότι ο στρατός μπορεί να αποπλήσει η βόμβα. Μπορεί. Γιατί να μην μπορεί. Πού τη βρήκανε τη βόμβα. Δεκάδες έχουν όμως. Ναι, σιγά, εντάξει. Ωραία. Το ερώτημα το εξής τώρα ποιο είναι. Γιατί ας πούμε πρέπει να εκενωθεί, ας πούμε. Εντάξει, για πάση ενδεχόμενο, ρε Κώστα, για όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχει περίπτωση να σκάσει, δηλαδή αυτός που πάει εκεί μπορεί να το χάσουμε. Πώς, τι. Μηχάνημα θα πάει. Α, θα πάει ρομπότ, δεν ναι, πάει. Ρε Κώστα, τι. Ναι, δεν πάει τώρα όπως παλιά εκείνη τα χρόνια. Όχι, όχι. Τις ταινίες που βλέπαμε με την Άρκη, να πούμε και τα λοιπά. Ναι. Ποιος θα κόψει το κόκκινο και το μπλε. Ναι, βέβαια. Κοίταξε, ο κόκκινος που τα ξέρει όλα μπορεί. Τα κουμπιά από το, απ το μπουφάν. Μπαμ. Αυτά τα κουμπιά. Έτσι. Χαρούμενο σε βλέπω. Για να σε ακούσω. Γουστάρα με την Παοκάρα, να ξέρεις. Οι καινούργιες μεταγραφές μας τα κάνανε τα γκολάκια. Το πήραν το παιχνίδι. Ωραίος ο Ίβιτς. Το 4-4-2, 4-2-3-1. Μετά. Μας τα χάλασε στην αλλαγή, βέβαια. Σε άκουσα, τα είπες πολύ ωραία. Συμφωνώ μαζί σου. Μετά το 2-1 ή μετά το 3-2. Είναι το center back, τρίτο κόφτη. Γι' αυτά τα μάτσινο κάτσε. Δεν τον κάνει τον Γκάνια σε εκεί για μένα.
Να, δεν έβαλε καν τον Γκάνι. Όχι, τον έκανε αλλαγή τον Γκάνι. Και έβαλε, έβαλε ωραία την έκανε. Έβαλε τον Σάκο πιο πίσω. Όχι, όχι, καλά, καλά έκανε. Καλά έκανε. Του βγήκε το ρίσκο πιο επιθετικά το, το γύρισε το παιχνίδι. Δεν μπορούσε να βάλει. Είτε αλλιώς, το center back, είτε το half. Στο τέλος το είδε το σουτ που φάγαμε του Στανισλάβιεβιτς. Ναι. Γιατί το φάγαμε αυτό το σουτ. Γιατί δεν υπήρχε πέντε. Άμα κολούσε, τι θα λέγανε. Να κόψει. Θα λέγανε μετά. Ο Αίβιτς έπρεπε να βάλει χαφ. Όχι, τώρα που νίκησε. Τώρα, τώρα θα το πει. Άρα την κριτική την κάνουμε. Ναι. Μόνο αυτό έχω να του προστάψω. Εγώ του Αίβιτς τρομερό, πολύ ωραίο. Όπως και εγώ. Και σ' άκουσα. Συμφωνώ 100% μαζί σου. Πολύ ωραία τα είπε. Και που σου λένε κολοτούμπαρα αυτό που λέει τώρα λες για τον Αίβιτς. Αφού τώρα τα κάνει καλά, τώρα θα τα πω. Όταν δεν τα κάνει καλά, θα τα πω. Και για τον Περέιρα που τσακώνει τον Αίβιτς. Εντάξει, θα πούμε το σωστό και το λάθος. Πώς θα γίνει. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Εκείνο το οποίο εγώ στο βιολογικό κομμάτι των ΠΑΟΚ δεν ξέρω πώς θα είναι στα κρίσιμα μάτς. Έχει φτάσει. Στο πικ. 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 Δηλαδή, παίκτες όπως ο Κρέσπο, ο Λέοβατς, ο Σαχόφνε σε άνοδο, ο Μπίσεσβα, ο Κανίας, όλοι αυτοί είναι σε μεγάλη άνοδο, πιάνουν πικ. Τώρα το θέμα είναι. Αυτό που έφτιαξε και ο Ροντρίγκες όταν τον πούλησε ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Το θέμα είναι πώς θα αντέξει. Αυτή τη στιγμή είπες πολύ ωραία στα ημιτελικά, αν καταφέρει πέρα στο ΠΑΟΚ το κύπελο, τον Ολυμπιακό τώρα που είναι φορμαρισμένος. Με τη Σάλκε είμαστε αισιόδοξοι λόγω αυτού του φορμαρίσματος. Η Σάλκε πήρε χειρά στην Μπάγκερ όμως. Και η Σάλκε ανεβασμένη. Η Σάλκε. Εντάξει, θα γίνουν μάχες. Θα γίνουν μάχες με τη Σάλκε. Η Μπάγκερ τι έκανε με την. Με τη Σάλκε. Με τη Βόλφσμπουργκ. Με τη Βόλφσμπουργκ τώρα. 1-0 το είχα αφήσει εγώ προς ναι. το τέλος. Το βλέπα εκεί. Ναι, ναι. Ένα αυτογκόλ εκεί του κόλου, ας πούμε, ο Μαύρος και ο. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Δεν ξυμπάκω Βιερίνια. Εντάξει. Δεν με κάλυψε η Μπάγκερ. Το βλέπα. Το βλέπα. Δεν με κάλυψε. 1-0 με λέει Γιάννη. 1-0. Γιατί μετά το γυρίσαμε μετά στο. Το γυρίσαμε στο ντέρμπι. Στην Μπαρσελόνα, ναι. Είμαστε ανώμαλοι. Βλέπαμε Μπάγκερν Βολφσμπουργκ και δεν, και δεν βλέπαμε τον. Ναι, εντάξει, είμαστε ηλίθιοι. Δεν πειράζει, εντάξει. Ο Σιμεώνε, λέει ο γιατρός Ηρακλειδέας, επιστρέφει. Υπερδιπλάσιες ευκαιρίες, υπερδιπλάσια κόρντερ. 80% κατοχή στο τελευταίο 30 λεπτό θα το σηκώσει το Τσουλού, λέει, επιμένει ο γιατρός. Που λέει άδικη πρόκληση για την Μπαρτσελόνα. Αλλά η Ατλέτικο με δικαιώνει. Φορμαρίζεται την εποχή των νοκάουτ του Τσουλού. Ο τίτλος που δικαιούται ο Σιμεώνε. Ωραίος ο γιατρός και φυσικά αυτό είναι που κυνηγάει με μανία ο Σιμεώνε. Και ένα ωραίο ύποπτο και ύπουλο κομμάτι, εδώ και που ενδιαφέρει και τους Αριανούς, λέει το εξής. Προσέξτε. Είδηση. Η αστυνομική διεύθυνση Αττικής έδωσε τη συγκατάθεσή της για τη διάθεση των εισιτηρίων στον Άρη. Στις θύρες 6 και 7 της Ριζούπολης. Η παλιά Φιλαδέλφια απέχει 500 μέτρα. Τα χανούμια ήδη προετοιμάζονται για υποδοχή. Όπως έγινε και με το Χαρναϊκό. Ναι. Στομένη ήδη. Ναι. Οπότε. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά ναι. γιατί ναι. για την αντιπαλότητα αυτή που υπάρχει. Ναι. Εντάξει, έχει Άρη. Λόγω της ιστορίας με τον. Εντάξει. Ναι. Και με το δίκιο τους. Αυτό δεν το έχω ακούσει εγώ. Ραπτόπουλο είναι κανείς στο ασπρόμαυρο κορδελιό, λέω 374. Κανένα βράδυ να ψηρίσουν τη βόμβα και την άλλη μέρα το πρωί να την ψάχνουν. Άντε λέει καλό ξημέρωμα. Λες ρε φίλε. Λες να την ψηρίσουν τη βόμβα. Όλα να τα περιμένεις. Όχι ρε φίλε, εντάξει. Η φυλάδα ο στρατός. Ναι, εντάξει. Ναι. Έχουν, ναι, καλά λέει ναι. ο φίλτης. Γιατί άμα κάθε τα αλάνια εκεί πέρα δεν μπορεί να φάνε. Εδώ περνάει όποιος θέλει για τα σύνορα τώρα, τη βόμβα δεν μπορεί να φάνε εκεί πέρα. Σιγά τώρα. Πλάκα κάνεις τώρα. Εντάξει, γιατί αν την κάνουν τη βόμβα, εδώ που τα λέμε. Α, αυτό ακριβώς. Άταν τίποτα, ξέρω εγώ, αυτά που ψάχνανε οι Αριανοί κάτω από το γήπεδο του Άρη, τις λίρες. Να πεις πάει στο διάλογο τώρα, τη βόμβα να ψάξουν. Συνέχισε με ΠΑΟΚ, συνέχισε. Έχεις μάθει την Πέμπτη. Και κάπου συζητώντας για το κομμάτι που πρέπει να φουλάρει ο ΠΑΟΚ σε ποιο μάτσα από τα δύο, είμαι στο παιχνίδι του εκεί πέρα. Πέμπτη, φυσικά και την Πέμπτη. Αν το άκουσες, ναι. Κυριακή εκτεί ο Λεωμάτος. Καλά, σωστό, να παίξει. Πολύ ωραίος. Να παίξει ο James Dean. Να πάρει. Ναι, ναι, ναι. Να παίξει ο James Dean. Όχι, με στην Ξάνθη, με χαλάει. Χάσει κιόλα. Χάσει κιόλα. Δεύτερο θα βγεις, εγώ έτσι λέω. Και τρίτο θα βγεις. Γιατί άμα βγεις δεύτερο θα πας να παίξεις με την Μπαρσελόνα να πούμε. Εγώ σου λέω θα βγεις. Στα δεύτερο και στα playoff πρώτα. Και τέταρτο θα βγεις, και τι έγινε. Δε, εγώ σου λέω ότι θα βγεις δεύτερο, εντάξει. Πέρσι τι βγήκε πάω. Πέρσι βγήκε τέταρτο. Ναι, άλλο αυτό. Πάρ το μάτι του κυπέλου εκεί μέσα, πάρε ένα καλό αβαντάζ. Να προχωρήσετε μη τελικά. Μην έχει τίποτα εκπλήξει τώρα, εντάξει. Ένα μάτι πρωταθλήματος δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Τίποτα.
Εντάξει. Να πω ότι είμαι για πέμπτο, έκτο, τέταρτο. Όχι, όχι. Να παλέψω είσαι, εκεί. Είσαι δυνατά με στην πεντάδα. Είμαι στην πεντάδα και την πέμπτη θέση. Γιατί... Όλα στα playoff θα κρυφθούν. Η Ξάνθη είναι και καλό. Είσαι καλύτερο και θα του πάρει. Είναι καλό που η Ξάνθη είναι σε ντεφορμάρισμα. Ναι, εντάξει. Το πίκτη η Ξάνθη το έχει περάσει. Πέρασε, πάει. Του βρίσκει σε ντεφορμάρισμα. Πανιόνιο συνεχίζει όμω. Ναι. Πανιόνιο. Και αυτή κάποια στιγμή ο Πανιόνιο είναι. Θα πέσει και ο Πανιόνιος. Κοίταξε τώρα, αν πούμε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. ΑΕΚ είναι ανεβασμένοι κι αυτοί. Ναι, ΑΕΚ. Θα ανέβει κι άλλο. Ποιος πιστεύετε ότι δικαιούται την πέμπτη θέση? Εγώ ας πούμε τα Γιάννενα δεν τα βάζω μέσα. Όχι, όχι τα Γιάννενα. Τον Ατρόμητο δεν τον βάζω ούτε μέσα. Μεταξύ Πανιωνίου και Ξάνθης, τον Πανιόνιο βάζω. Εγώ πάμε τον Πανιόνιο. Τον Πανιόνιο βάζω. Έχει περισσότερο μπάλα από την Ξάνθη. Με ξεσηκώνει καλύτερα. Είναι πολύ ο άλλος είναι θέμα και προπονητή. Ναι, ναι. Και φαίνεται καλό προπονητή. Καλό προπονητή. Ναι. Έχει κάνει ωραίο σύνολο Ζουνίδη στην Πανιόνι. Έχει αφήσει παρακαταθήκη. Α, λες, ναι. Ναι. Αυτός ο τρομπετίστας της Εθνικής έχει πληρώσει εισιτήριο, ρε φίλε. Να πάει. Δύσκολος είσαι. Πόπο, ρε φίλε. Δύσκολο. Τι είναι αυτός ο γαλανόλευκος φάρος. Ωραία πράγματα, ρε φίλε. Τι κούτρα ωραία είναι, ρε φίλε. Πόπο. Και να εκδήλωση και να την. Ωραία είναι. Ωραία είναι, αλλά εισιτήρια δεν πληρώνουν, λέει. Στο τύμπανο το κλέψαν το αλλού, το τύμπανο. Του πήραν τύμπανο η ΕΠΟ. Πήρε καινούριο τύμπανο. Πήρανε καινούριο τύμπανο. Ναι. Ο Πλατανιάς, λέει ο γιατρός. Ο Πλατανιάς, γιατί όχι ο Πλατανιάς, λέει πέμπτος. Λέει ο γιατρός, βάζει την παρόμετρο του Πλατανιά. Γιατί όχι, καλή ομάδα. Ο γιατρός λέει για τα χρόνια που γεννήθηκες ότι ο Άρης τότε έπαιζε με το Λεβαδιακό Β' Εθνική και με σφαγή κέρδιζε 3-2 με φυρό προπονητή. Το θυμάσαι? Στο έχει πει ο παπάς ότι η Β' Εθνική είναι. Ο Απόλλων έχει στο Β' γύρω έξω Όφη, Αγροτικό, Λαμία, Άρη και οι έδρες της Β' Εθνικής είναι δυνατές. Έχει ακόμα 21 μάτσο ο Άρης. Ο Απόλλων βολεύεται και με Χ με Άρη. Λέω 7-79. Εγώ δεν έχω δει τον Άρη ναι. να παίζει με τη φανέλα του μέχρι στιγμής. Τη φανέλα του. Ναι, να παίρνει. Κοίταξε τώρα. Δεν θέλω να σε απαγοητεύσω, αλλά η φανέλα του είναι πλημμένη, είναι ξεδοντιασμένη. Το Super 3 τα δόντια είναι κάτω. Μασέλα φόρεσε. Είναι πιο βαριά από αφήστε τα, αφήστε τις αυτό... φανέλες. Πάντε ναι. να πάρετε την άνοδο αγωνιστικά. Κοιτάξτε το πρόγραμμα, τον αντίπαλο. Όχι, δεν μιλάω. Μιλάω για μέταλλο στην ομάδα. Ας το μέταλλο, μωρέ, τώρα. Πάρε αγωνιστικά αυτά που πρέπει και ανέβα. Τώρα μέταλλο και φανέλα. Λοιπόν, ο 977 διαφωνεί με τον γιατρό τον Ηρακλειδέα, τον κτηνίατρο, και λέει το εξής. Ναι, μπαλάρο ο Σιμεώνε. Κλωτσιά τράβηγμα. Κάτσε λίγο. Και τάκλει στα μάτια. Άμπαλοι όσοι υποστηρίζουν το μεγαλύτερο καταστροφέα του ποδοσφαίρου στα χρονικά. Καθηγητής από Έδεσα. Κωστή, αν σκάσει βόμβα, θα δημιουργηθεί οστικό κύμα που θα σπάσουν τζάμια και μπορεί ακόμη και να καταρρεύσουν κτίσματα. Αυτός είναι ο λόγος απομάκρυνσης των ανθρώπων από τη συγκεκριμένη περιοχή. Ο καθηγητής. Είναι ένας φίλος μου καθηγητής, ο οποίος τώρα, κοίταξε να δεις τώρα. Πήγα στην Έδεσα και τον παίρνω τηλέφωνο. Είναι ο καθηγητά. Θέλω, λέω, να σε δω οπωσδήποτε. Γιατί σε εκτιμώ, σε αγαπώ, ασπάζουμε τις απόψεις, με βοηθάς. Καμιά φορά με την ελληνική κάνουμε καμιά στραβή, να πούμε, κατάλαβες. Ναι. Βοηθάει, είναι και φιλόλογος και τέτοια. Και μου λέει, δεν γουστάρω, λέει, φίλε, να έρθω, λέει, γιατί είναι και ο κόκκινος εκεί, να πούμε, και δεν. Δεν τον πάει. Είχαν τσακωθεί. Είχαν τσακωθεί. Έλα, μωρέ, του λέω και εσύ τώρα, οχ, γιατί το αυτό το πράγμα, να πούμε. Είχαν τσακωθεί, τον μίλησε. Ο κόκκινος λίγο αγριοπά. Εντάξει, ο κόκκινος είναι λίγο αγριοπό, είναι λίγο μπρουτάλ. On air. Ναι. On air. On air. Ναι, ναι, εκεί ο Γρηγόρης είναι λίγο. Είναι αψίς. Λίγο πιο, είναι αψίς, είναι πιο αγριοπό. Χαίρομαι που είναι αγριοπό, γιατί καμιά εβδομάδα πριν είχε πλαγωθεί στο Facebook και δεν μιλούσε με κανέναν. Λέω τι έπαθε αυτό. Το θέλουμε ενεργό, να ξέρεις. Έτσι, έτσι. Σήμερα κόλωσε με τους εσφιγμενίτες, γιατί μάλλον τώρα από ό,τι κατάλαβα εγώ είναι με τον Αλφα Ρωμαίο. Είναι με τον Βαρθολομέο. Είναι ενάντια στους φανατικούς. Γιατί λέει, εγώ λέει, με τους φανατικούς είμαι ενάντια. Ναι, αλλά όταν βγάζει η θύρα 10 καμιά είδηση, να πούμε, και τα λοιπά, κανά. Είναι υπέρ. Ναι, ναι. Τους σημενίτες δεν τους φοβάται, σου λέει, δεν πάω σε εκείνο το μοναστήρα με πλακώσουν. Ενώ στο Καφτατζόγλιο σου λέει, μην έρθει κανένας μπιφτέκης και με δώσει καμιά γροθιά, να πούμε, και τα λοιπά. Έτσι πάνε αυτά, ρε Κώσταντα. Και ξέρεις ο μπιφτέκης. Ναι, ναι, και ξέρεις ο μπιφτέκης. Συνεχίζεις λοιπόν να μου λες τα ωραία πράγματα που ζείτε εσείς οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Βέβαια, πολλοί λένε, καλά, ας δούμε τον ΠΑΟΚ με τα ντέρμπι. Ας δούμε τον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Ναι. Με τη Σάλκε, ας δούμε τον ΠΑΟΚ με τα κύπελα. Άκουσε σε μένα να λέω μεγάλα λόγια. Όχι, ακούω χαρούμενο. Είμαι χαρούμενος με αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής. Είμαι χαρούμενος. Μα είναι η καλύτερη περίοδος. Περνάει την καλύτερη περίοδο ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι πρώτη φορά, χαιρόμαστε να το βλέπουμε. Ναι. Του βγήκαν, εντάξει. Μπαίνουν μέσα δηλαδή δύο μεταγραφές, σου γυρνάνε το match goal assist, ξέρω εγώ. Δεν θες χαρούμενος.
Δηλαδή, ο Ενρίκη, ειδικά με την εμφάνισή του, άφησε πολλές προσδοκίες. Εγώ τον Νουαρντά πιστεύω περισσότερο από όλους. Ο Ενρίκη είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Δηλαδή, έδειξε και στοιχεία το Σάββατο. Σαφράνο Κυριακή. Ναι, ναι, ρε Αριανέ, από την Αθήνα. Γνωρίζονται μεταξύ τους τα παλιωτόμαρα, να πούμε, κατάλαβες. Ο ένας τον άλλο γνωρίζονται. Ογλού. Είσαι ογλού. Ογλού. Ογλού, ποιος ήταν ογλού. Είσαι Κωνσταντινοπολίτης, δηλαδή. Καραμαλής, που λένε. Μικρασιάτης. Μικρασιάτης, ογλού, ε. Και η μαμά ογλού. Όχι. Όχι. Η μαμά. Από τη σχολάρη. Η μαμά είναι από τη Μολδαβία. Μολδαβή είναι. Ναι. Α, το ξενοκράτη. Ελληναράς, Ελληναράς, Μολδαβή πήρε όμως. Φρέ τον ξενοκράταρο. Ξένα διαλέγει. Δεν έχει χρυσαυγή, της είπαμε το παρακάνεις. Ξένα διαλέγει. Τι. Σου λέει, πάρω καμιά πόντια, καμιά χαμηλόκολη και τα λοιπά, πάρω τη Μολδαβή. Μαμά Μολδαβή, από τη μάνα θα πήρε. Είσαι ομορφόπεδο. Α, γιατί ο ξενοκράτης. τη μάνα θα πήρε. Δεν είναι ομορφόπεδο. Γκόμενες δεν πέφτουνε. Πέφτουνε. Έτσι, πέφτουνε. 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 Μην το λες τέτοια μετά. Τι, ό,τι, το λέω την αλήθεια. Ακούει μετά. Μολδαβή, μαμά, τι. Μπροστά ήταν κιόλας. Τι, για πες. Εγώ έξι γκόμενα μπροστά. Πες μου σκηνικό να μάθω. Ω, πες μου το σκηνικό, τι, παγίσατε. Πες το, πες το. Πού χτυπήσατε φτερό, για πείτε μου να μάθω πώς γίνεται. Και μην μου πεις Facebook, θα τσακωθούμε. Όχι, όχι. Θα μαλώσουμε. Όχι Facebook. Για να δούμε λοιπόν εκτός Facebook τι κάνουν οι πιτσιρικάδες σήμερα, το 97. Για όρμα, για πες. Σε μπαράκι στη Νίκη. Μαζί με τον Γιαννάκη, ναι. Στην Νίκη, Σμαράκη, ακριβά τα ποτά. Βράδυ. Μια μπύρα πήραμε. Βράδυ. Κάτσε 9 ώρα, 10 ώρα. Κάτσε Σαββατοκύριακο. Ναι, είχα έρθει από σένα κατευθείαν και. Τον πήρε τηλέφωνο, πάμε, πήρε το τηλεφόριο, κατεβήκατε. Ναι. Για πες μου να μάθω, για να ακούσουμε το. Γιατί είχε το Facebook, ναι. Για λέγει, για λέγει. Μπαίνει μέσα στο μπαρ, ντυμένο, blue jean, σχισμένο, τι. Κάπως, κάπως έτσι, με τσαρία να πούμε. Και αυτό το ρεμάλι έτσι με Nike και μπλούζες αρχικές. Όχι ρε, όχι ρε. Τώρα καλά. Έτσι ήρθαμε όχι, στο ραδιόφωνο. Δε, ναι. Κάνουν πόρτα κάνουν. Τρώτε και είσαι τέτοια. Όχι. Σας ελέγχουν όχι. Μόνο στο άλλο το... Γενικότερα πόρτα δεν τρώμε. Δεν τρώτε πόρτα. Μπουκάρετε λοιπόν στο κολόμπαρο. Στο καλό, στο καλό, στο καλό μπαρο. Στο καλό μπαρο. Στο καλό μπαρο, ναι. Καφέ μπαρ, εντάξει. Καφέ μπαρ. Λεωφόρο Νίκης είναι μπαράρα. Ναι. Ακριβά, άξιζε 7. Τι ωραία, παίρνουμε μια μπύρα και ήταν δίπλα μια παρέα με κορίτσια. Γκόμενο παρέα. Ναι, είχε και έναν τύπο εκεί πέρα, αλλά ήταν κυρίως κορίτσια. Γκέι ήταν ο φίλος. Ψηλό. Παίζεται. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε. Χτύπησε φτερό. Τίποτα, ήταν μεγάλες σχετικά, δηλαδή 22-23, τώρα ήμασταν 18 εμείς. Ναι. 23 άρες. Τέλος πάντων έγινε η κατάσταση, χορέψαμε, πήραμε τηλέφωνο. Έγινε το σκηνικό. Έγινε το σκηνικό. Αυτός έκανε τίποτα. Γιάννη, δεν έκατσε, δεν έκατσε. Δεν χτύπησε φτερό. Δεν έκατσε, τι να κάνω. Μας έκανε στην ντουμπα ρεζίλη. Έλα ρε, εντάξει. Δεν χτύπησε φτερό. Δεν χτύπησε φτερό. Θα χτυπήσει την επόμενη. Μετά πήγε να το κάνω κονέ, αλλά δεν έγινε πάλι. Όχι, αυτό είναι και πιο. Τώρα με τον box έχει αρχίσει και αγριεύει και δεν φαίνεται παραπάνω από ότι είναι. Κατάλαβε. Έχει αρχίσει και βαράει το σάκο βολίδα, να πούμε. Λοιπόν, αυτά που λες με τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστημένοι. Φυσικά ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι. Και θα ευχαριστηθώ να δω την ντουμπα να συνεχίζει με κόσμο. Με γεμάτη επιτέλους. Δηλαδή με παραπάνω κόσμο. Δηλαδή τα 3 και τα 4 χιλιάρικα και τα 5 που βλέπαμε ήταν από καρδιωτική κατάσταση. Ναι. Δηλαδή εγώ, αυτό που είδα το γούσταρα, το γούσταρα πάρα πολύ αυτό που είδα. Δηλαδή δεν συλλόγω 20-25, 15 χιλιάρικα να είχε. Είχε παλμό, φάνηκε επιτέλους, ζεστάθηκε λίγο το κλίμα. Σηκώθηκε ο κόσμος. Σηκώθηκε απάνω, ο κόσμος. Στον κόλ μπήκε ο άλλος, έκανε την κοινωνία, μπήκε και ο Πρίγιοβιτς στην κερκίδα. Ωραία, ναι. Ωραία. Και δεν ήταν, σήκωσαν τον και κόσμο. Και δεν ήταν λαϊκίστικο, ήταν αθόρμητο. Καθόλου, καθόλου. Όχι, δεν ήταν, ήταν. Για τον Μαγκρέγκορ, για τον Μαγκρέγκορ ήταν. Ο Μαγκρέγκορ. Τώρα αυτά που λένε για ναζιστικά και τέτοια. Χέσαι, αυτό είπα. Έλα, έλα, έλα. Δεν με νοιάζει. Δεν ασχολούμαστε καν. Να σου πω κάτι. Δεν ασχολούμαστε καν. Είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ του Άρη. Μάλιστα. Και παίζω μπάλα με μια εχθρική ομάδα. Έτσι. Μου πετάζει ένα γκολ ο παίκτης μου σέντερ φορ. Εγώ είμαι κομμουνιστής. Αν το παστελώσει κάνει... τον τελικό με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα το... και πανηγυρίσει έτσι, τι θα πείτε, ρε. Τι θα πούνε. Καλά, καλά. Και σου φέρει την κυπελάρα στο λευκό τον πύργο και πανηγυρίζει σαν κανίβαλο. Καρνίβαλο. Καρνίβαλο. Τότε τι θα λες για το χαιρετισμό. Τι να πούνε ρε, τώρα, οι πατριώτες υπάρχουν σήμερα. Δεν υπάρχουν. Ελάχιστοι. Δεν υπάρχουν. Ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Δεν υπάρχουν. Εγώ θα σου πω ελάχιστοι. Εγώ θα σου πω ότι ο καθένας έχει την τιμή του. Οπότε μπορεί να τον βάλει στο διάολο με κάποια λεφτά. Το σέβομαι κάτι παραπάνω, θα ξέρεις. Ναι, άκου εμένα που είμαι πιο μεγάλος. Αυτό ακριβώς. Όλοι είσαι πιο μεγάλος. Έχουμε μια τιμή. Κατάλαβες. Η ηθική τελειώνει όταν η τιμή που είναι η αγορά μας πιαστεί.
Άμα ακούσει εκεί να λένε, εγώ δεν πήρα λεφτά ποτέ. Τα πήρα εγώ ποτέ. Σήμερα το κόκκινο τον έκανα ρεζίλι. Πήρα εγώ λεφτά. Βέβαια, λέω, πήρε. Δεν πήγε, λέω, με 500 σελίδες να βγάλει εναντίον του ελληνικού χρυσού. Λέει, τα πήρα. Πήρα με διαφήμιση, λέω. Τι λέει, εγώ τα πήρα. Ποιο τα πήρε, λέω. Δεν πληρώθηκε, λέω, την άλλη μέρα το λέω. Με του Τούρκου τα έχει, δεν πάω σε τουρκική εταιρεία, δεν κάνω. Δεν πήρε, διαφήμιση. Τουρκικέ αερογραμμέ. Λέει, δεν, μπορώ, λέει να, δεν μπορεί να αρνηθεί, λέει, ένα. Ραδιόφωνο, ναι, λέω το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω, ραδιόφωνο, δεν ξέρω, λέω, αν μπορεί να αρνηθεί. Δηλαδή, εγώ τώρα δουλεύω στο EuroPoan και έρχεται η μπουγάτσα ο Μάκης και μου λέει, Ραπτόπουλο, θέλω να κάνω διαφήμιση. Και λέω, βρωμάει η μπουγάτσα σου, σκυλοβρωμάει και δεν την παίρνω. Τι να με πει, είμαι υποχρεωμένος. Δεν είμαι καθόλου υποχρεωμένος. Αλλά και υποχρεωμένος να είσαι, αν το πάρουμε από την πλευρά του κόκκινου, το απαντώ το εξής το μεσημέρι. Του λέω, κοίταξε να δεις, σου το ραδιόφωνο το πήρε, εσύ από πού πληρώνεσαι? Πληρώνω από τους χορηγούς. Ναι. Δεν έχουμε κανένα σαβίδι εδώ, κανένα μαρινάκι, κανένα μελισανίδι να μας σκάει. Έχουμε την τοπακίδο εκεί πέρα με τον Ανδρώνη που τρέχουν να πούμε νυχθημερών να βρούνε την ιστορία. Τρέχουν οι ακροαματικότητες, άμα είμαστε καλά μας τις δίνουνε. Άμα δεν πάμε καλά, μπαμ, λέει δεν είστε καλοί, είστε τέταρτη, έκτη, έβδομη, όγδοη, θα πάρετε ξέρω εγώ τις μισές. Φτώχεια, καταραμένη. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Πρέπει να πάμε καλά. Φυσικά. Δεν τα πήρε, λέω, τα λεφτά από το λογιστήριο. Βαρούσε την πόρτα τη λογιστήρια. Παλιό το μάρι του, λέω. Λέει τι βαρούσα. Από πού, λέω, ήρθαν τα λεφτά? Δεν ήρθαν, λέω, από τον ελληνικό χρυσό. Δεν ήρθαν από το καζίνο. Δεν ήρθαν όλα αυτά. Αυτοί μα στηρίζουν οι άνθρωποι και πρέπει να του σεβόμαστε. Τι άπια, εγώ είμαι πατριώτη και δεν παίρνω από τι τουρκικέ αερογραμμέ. Ατράβα πουλα καλαμπόκια στον Αϊθαράπη. Και θα έρθει ο δήμαρχο και θα σου πει, έλα εδώ, πού είναι το Ιάδη? Πού είναι αυτό σου? Θα έρθει άλλο, θα σου πει τι έγινε εδώ. Τι απόδειξη έχεις και πώς τα παίρνεις τα λεφτά? Πρέπει να προσέχουμε. Τι κόβουμε, τι δίνουμε, τα 2,4 και λιώσιμα. Όλα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τον κόλλο μας φυλαγμένο. Φυσικά. Έτσι λοιπόν τον κόκκινο του λέω. Και καλά τον είπες. Ναι. Και πολύ ωραία τον πατριώτης είπες. Λέω. Λέει ήρθαν δύο γορίλες, ψέματα. Ήρθαν δύο γορίλες και τα λοιπά. Λέω Αθανάσιος Διάκος, λέω πόσοι γορίλες ήρθαν, λέω, και που το σουβλίσαν και τον κάνανε ροζ μπιφ, λέω, τον κάνανε γαρδούμπα, λέω, τον Αθανάσιο Διάκο, ρε κόκκινε. Πατριώτη του λέω. Μα έτσι είναι. Και δεν το λέω για τον κόκκινο, εγώ το λέω για όλους μας. Όποιος αρχίζει και το παίζει, εγώ αυτό δεν παίρνω, δεν κατήμιος, φύγε. Δεν υπάρχει. Σαν να σε λέει ρίχτα μου, ο τίμιος. Στο λέω εγώ. Στο λέω εγώ. Λοιπόν, Ραπ, θέλω τη γνώμη σου, ποια αποδόξα δράμα η Καλαμαριά πιστεύει ότι αν ανέβει θα προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ενώ από κόσμο, από δίψε κτλ. Κοίταξε. Η Καλαμαριά, άμα ανέβει. Το κόσμο της δόξας δεν τον έχει. Όχι, σαφώς. Αλλά και η δόξα δράμας τσατσάκι του Παναθηναϊκού ήταν. Τη δεκαετία του 80 με τον Χαραλαμπίδη και τον Τσιτσόπουλο. Καλά κάνανε οι άνθρωποι. Ο μικρό δρακός θα τι να κάνει. Ναι. Άξι. Φουκαράδες είναι. Ιδιώσει. Η δόξα δράμας. Φουκαράδες είναι. Και η δόξα δράμας μου είπαν από Καλαμαριά ότι στο Λαγκαδά, λέει, τους κάνανε τους Λαγκαδιανούς αδερφές τατά. Τώρα τι εννοούσαν? Εγώ φιλαράκι που δουλεύει στο Λαγκαδά, ναι, νομικός, και μου είπε ότι ήταν χαμός έγινε από δόξα δράμας. Βρε άλλο, λέω εγώ τώρα, δεν το καταλαβαίνεις εσύ, δεν μπορώ να το πω. Μου είπαν από Καλαμαριά, εγώ δεν ξέρω πού να τα ξέρω, εγώ φουκάρας δεν. Μου λέει Ραπτόπουλε, λέει, να ξέρεις, λέει, να τους λες, λέει, οι αδερφές τατά από το Λαγκαδά. Λέω, εγώ δεν λέω αδερφές τατά από το Λαγκαδά. Άμα είστε μάγκες, κάντε τους εσείς αδερφές τατά. Καλά δεν είπα? Καλά. Άμα είστε μάγκες, ναι. Μετά κλαίγανε που δεν ανέβηκε ο Άρης, δόξα δράμας, ο Πατζιαράς δεν έδωσε το παιχνίδι κτλ. Τι σας κάνω? Τι σας κάνω? Ο Πασεραϊκός τον βρίζουνε. Βρίζεις τον Πασεραϊκό, ρε Αρούλη? Βρε Αρούλη τον Πασεραϊκό βρίζεις? Δηλαδή σε κάνει ο Πασεραϊκός να πούμε πλάκα εξωαγωνιστικά και πρέπει εγώ να βρίζω τον Πασεραϊκό? Τι πλάκα? Δεν ξέρω αν έχεις αντίθετη άποψη. Όχι, έπρεπε να υπάρχει κάποιος να προστατέψει τον Άρη. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, την Κυριακή που θα ακυρωθεί το κορδελιό, το τι κλοπές έχουν να γίνουν στα σπίτια, λέει, δεν λέγεται. Μην αφήσετε στα σπίτια σας τίποτα, λέει, προσοχή. Στος. Εγώ την Κυριακή που θα κλείσουν το κορδελιό, θα είμαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι και θα είμαι σαν τον αυτό τον, πώς το λένε, τον Ιγνάτιο το λένε, θωρακισμένος. Όποιος θέλει να έρθει, ας σκοπιάσει. Ας έρθει. Ας έρθει, δεν εγγυώμαι τίποτα. Λοιπόν. Καλημέρα Κωστή και στο πάνελ σου. Ο Πλατανιάς είναι αξιόπιστη ομάδα, δεύτερος που το λέει. Με καλή έδρα 1-0 αντί για 3-0 το Βάζελο, 2-2 αντί 4-2 το Γαύρο.
από 0-2-1-1 αντί 4-1 με Πανιόνιο, Τριάρες σε Ατρόμητο και Λοιπούς και με Ξάνθη 0-1 εντός με 14-1 τελικές. Εμίλιος Αεκάρα Σαλόνικα. Ναι, ο Πλατανιάς είναι αθόρυβος. Έχει και ένα προπονητή ο οποίος δεν ακούγεται καθόλου. Δεν μιλάει, είναι στο μουλοχτό. Περνάει πολύ στα ψηλά φέτος. Είναι στο μουλοχτό. Πάρα πολύ δηλαδή. Μην μας κάνει καμιά μαγιά, καλά λέει ο... Μπορεί να χωθεί, μπορεί, από το πουθενά. Δηλαδή φέτος ακούστηκε πάρα πολύ ο Πανιόνιος και η Ξάνθη και δικαιολογημένα, εντάξει. Αλλά ναι, μην έρθει από πουθενά ο Πλατανιάς. Ναι. Είναι καλός φέτος. Ναι. Τον Αριάννο από την Αθήνα το κάθραμα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι άλλο θέλετε να σχολιάσετε από την επικαιρότητα? Λουκιανό και Λαϊδόνη, προλάβατε? Όχι. Πρόλαβες? Όχι, όχι. Δεν τον ήξερες ακουστικά. Τι μουσική ακούτε, Κοσάριδες? Για πες μας, Ιδανή. Ελληνικά κύριος, ελληνικά. Ελληνικά, δηλαδή. Όχι, τι? Λαϊκά. Τι, για πες μου, ονόματα τραγουδιστών. Ρέμος. Σ' αρέσει ο Ρέμος? Μ' αρέσει ο Ρέμος. Δηλαδή, θα έλεγε στον ξενοκράτη, δώσ' μου 30 ευρώ να πάω σε μια συναυλία που είναι κλειδάτη. Θα σου δίνε. Θα σου δίνε 30 ευρώ. Άλλο. Ξέρω εγώ, συγχωρεμένος Παντελίδης, έλεγε ωραία τραγούδια. Έκανες κλικ με τον Παντελίδη, φτιαχνώσουνα. Από ένα σημείο. Για να ακούσουμε, για να ακούσουμε. Εγώ άκουγα του Λαϊδόνη. Άκου τον λίγο. Τον αγαπούσα τον Λαϊδόνη, ήταν καλός άνθρωπος. Και καλός τραγουδιστής. Τον συμπαθούσα. Ήταν συμπαθητική φυσιογνωμία. Είχε καλό βλέμμα, ε. Αρχίζει το μάτς. Αυτά είναι γνωστά. Η ώρα ζυγώνει, αρχίζει το μάτς. Αρχίζει το μάτς. Δεκαετία 70 ή 80. Εκεί κοντά. Το 78. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ. Να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας φουντώνει και πώς μας δονεί του κόκκινου η φωνή. Αχ, τον κόκκινο δεν τον έχεις αφήσει στη ησυχία. Από τη μια Ιταλική Γερμανή, για να σε βρουν αναστατώνουν την Αθήνα. Και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή, νομίζω πως το κρύβεις την κουζίνα. Εσύ να παίζεις με το θέατο κρυφτό, κι αυτοί να σκίζουνε τα δεύτη τα κρυμμένα. Μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό, εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα. Που είσαι τώρα και σε φοβάσαι, καλέ μου φίλε Γιώργο Παλάση. Που είσαι τώρα και σε φοβάσαι, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Παλάση. Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ. Λοιπόν, ραπτό ο Άρης δεν ανεβαίνει ούτε με ελικόπτερο. Παντελίδη λοιπόν. Άλλο. Πέγκιζινά. Σ' αρέσει Πέγκιζινά. Είναι η αδυναμία του παιδιού. Είναι η αγαπημένη μου είναι η άλλη. Παιδιά, ο Κουλιανός πριν 10 χρόνια, 12-10 χρόνια, ήταν ερωτευμένος με την Πέγκιζινά. Να. Τι δηλαδή, είναι ένα ξεπαραμένο, δεν τα έχει. Δεν ξέρω. Παντρεμένη δεν είναι. Παντρεμένη πρέπει να είναι. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Με το Λύρα το Γιώργο. Α, ο Λύρας, ναι. Το μεγάλο σώτος. Ναι. Κοίταξε. Θυμάμαι ότι ήταν ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Έρωτα είχε με την Πέγκιζινά. Και εγώ το ίδιο. Φωνητικός ή σαγκόμενα, ας πούμε. Κοίταξα, έτσι είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Αλλά και φωνητικός και. Συνδυάζει, λες δηλαδή. Συνδυάζει για μένα πάρα πολύ. Το ένα με το άλλο. Πάρα πολύ ωραία φωνή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Και εμφανισιακά είναι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Από ξένα δεν ακούς, Δανίλη? Παλιότερα άκουγα. Τι άκουγες? Black Eyed Peas. Ναι. Συγκρότημα. Συγκρότημα. Ο Παντελίδης. Ενρίκη Γκλέσιας άκουγα. Ναι, ο Παντελίδης σε κάνει κλικ να πούμε. Γιατί? Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή μέχρι τα πρώτα δύο χρόνια δεν πολύ τον άκουγα. Ναι. Από εκεί πέρα που άρχισε να γίνεται λίγο φίρμα από εδώ από εκεί. Ναι. Άλλαξε τραγούδια, έγιναν πιο εμπορικά. Εσύ Γιάννη, τι ακούς? Εντάξει, εγώ πάρω μια τραγούδια μωρέ. Αυτά είναι τη ηλικία εποχή. Τώρα θα γίνει τραγουδίστρια και η Μαρία Αλεξάνδρου, να ξέρει. Πάτε να την ακούσετε. Θα γίνει. Έτσι δήλωσε. Θα πάμε να, τη δούμε, να την ακούσουμε. Να τη δείτε. Να την ακούσουμε. Θα έχει φοβερή φωνή. Φωνή λοιπόν, ραπ, έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία ότι θα προστατεύσει τα σπίτια ως το κορδελιό? Όχι. Δεν την έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Γιατί έχει αξιόλογους αξιωματικούς με ελιπέστατο υλικό,
ελιπέστατες εξοπλισμού, παροχές κτλ. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Εγώ αν ήμουν αστυνομικός θα την έκανα κατσίκα. Δηλαδή δεν θα μπλεκα. Κοίταξε να δεις. Τι θα πει δεν θα μπλεκα. Ξέρω γίνεται φασαρία και τα λοιπά. Θα πήγαινα μετά από ένα τέταρτο. Δεν θα μπλεκα. Για 700 ευρώ που παίρνουν πλέον και 800 όσα παίρνουν. Δεν θα μπλεκα. Δεν αξίζει. Πραγματικά δεν αξίζει. Δεν θα μπλεκα. Δεν αξίζει να μπλέξει. Ξέρεις τι, αστυνομικός για να γίνεις σήμερα, εάν δεν είναι για βιοποριστικό ας πούμε και τα λοιπά, πρέπει να είσαι τρελός με την αυτή. Να είσαι τρελός. Δηλαδή τι θα πει τρελός. Εγώ ας πούμε θα γούσταρα αν δεν είχα κάνει αυτή τη δουλειά να ήμουν detective. Να εξιχνίαζα ας πούμε εγκλήματα. Ηρακλής Πουαρό. Να ήμουν ένας Ηρακλής Πουαρό. Και πριν πάμε σε διάλειμμα, θα σου πω δευτερόλεπτα. Ναι, πες μου. Είχα πολλούς φίλους, οι οποίοι δεκαετία του 80 ήταν τρελαμένοι με το στράτευμα. Ήταν συνήθως από δεξιές οικογένειες, ούτε καν Πασόκ δεν ήταν οι γονείς τους, ακροδεξιοί, οι οποίοι ήταν γη αστυνομικών κτλ. Και ήταν τρελαμένοι να γίνουν στρατιωτικοί. Και γίνανε οι περισσότεροι. Γίνανε, τους άρεσε αυτό. Εμένα με πείσε, πληρώνω να πάω στο στρατό, μα αφού είμαι απίθαρχος. Τώρα σε αυτή την ηλικία και τελειώνω με αυτό, είμαι στο δάσκαλο ο πιο απίθαρχος μαθητής. Αυτό είναι αλήθεια, το επιβεβαιώνω. Λέει ο δάσκαλος, μου χαλάς λέει το γυμναστήριο. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Η κόρη σου λέει που είναι 12 χρονών, ούτε 12, είναι λέει περισσότερο λέει. Ξεσηκώνεις και τους υπόλοιπους, δεν είναι ότι είσαι απλά απίθαρχος. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Με μονή εσφιγμένου τα είπαμε. Είμαι υπέρ των καλογέρων της μονής. Διότι είναι αδικημένοι και αδίκως πάνε και τους κάνουν μπούκες. Τώρα ο κόκκινος εκεί πέρα, επειδή με τους φοβήθηκε να μπουκάρει και τα λοιπά, είναι με τον Βαρθολομαίο. Δικαίωμά του είναι. Τον έχει φάει το Γρηγόρη. Ναι, είναι με την εξουσία. Πώς θα το κάνουμε. Τον έχει φάει. Δεν τον αφήνει ησυχία. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Μα. Αργιάνο από Αθήνα, τι κάνουμε. Ησυχία, ρε φίλε. Χαλαρά σήμερα, πολύ ωραία. Ραπτόπουλε, παραδέχει σε Αθήνα. Πω, πω. Κύπησε, ρε φίλε. Παραδέχομαι Αθήνα από τον Ιούλιο. Σου ζητάω να με φέρει μια εφημερίδα Φρέντο. 16 Ιουλίου και το πρακτορείο να πούμε. Φίλε, ποια Αθήνα, ρε. Παίρνω τηλέφωνο σήμερα, βγαίνω από το Skype, από το Μετρόπολης, στο τηλεάστη. Και μετά από λίγο υποτίθεται θα με βγάλουν στο ράδιο άστη. Κάποιες μέρες δεν με βγάζουν γιατί έχουν πολλή δουλειά και τα λοιπά, πέφτουν και τα άλλα αθλήματα. Ναι. Παίρνω εγώ τηλέφωνο. Λέω, πάω, έκανα πρωί προπόνηση, δεν τραβώ άλλα 5 χιλιόμετρα, λέω στο γυμναστήριο διάδρομο. Παίρνω τα μάξι, μπαμ, μπαμ, πάω Καφτατζόγλιο. Πάει 7 παρα 10, 7 παρα 20, μάλλον παρα 20, 7 τελειώνει η εκπομπή του. Λέω, κάτσε να πάρω. Λέω, γεια σας. Ο Ραπτόπουλος είπε, τι έγινε, θα με βγάλουν, δεν λέω για να ξεκινήσω διάδρομο, να γλιτώσω και λίγο χρόνο. Λέει, δεν ξέρω, θα σε δώσω απάνω. Με δίνει απάνω. Λέω, καλησπέρα. Σπέρα. Λέω, είμαι ο Ραπτόπουλος. Τι θες. Λέω, είναι εκεί η Μέρη Πετροπούλου. Όχι. Λέω, να το ρίξω καμιά. Κανά που στουλού και αυτό να το πάρει. Ναι. Λέω, πουμ, με το κλείνει το τηλέφωνο. Ξαναπαίρνω. Ξαναμανά μέχρι να ανοίξει η άλλη το τηλέφωνο κτλ. Λέω, θέλω να μάθω, λέω, αν θα με βγάλουν στη γραμμή. Λέω, γνωρίζεις, λέω, ρε φίλε. Λέει, όχι. Λέω,
Είναι κάποιος άλλος εκεί? Όχι. Μπαμ, με το ξανακλείνει το τηλέφωνο. Ξαναπαίρνω τρίτη φορά. Λέω στην γραμματεία. Λέω εκεί πάνω έχετε κανένα μαλάκα, λέω. Κάνα κομπλεξικό, κάνα που έχει, λέω, καμιά ψυχοπάθεια κτλ. Λέει, θέλω να το δείρω, λέω. Μα θα το δείρω, λέω. Πού θα το δεις, λέει, ανισόρροπε με, λέει, γραμματέας, 520 χιλιόμετρα. Και μου λένε, είναι ένας ηχολήπτης, λέει, καινούριος, ο οποίος δεν μιλάει, ο οποίος είναι αυτός μοντρούχος κτλ. Διώξτε με τις κλωτσιές, τι δεν μιλάει. Δουλεύει σε ένα μέσο επικοινωνίας. Δηλαδή, και φαντάζεσαι τώρα, να φτιάχνει τώρα δύο τύπησες εδώ. Να μπει μέσα ο άλλος, ξέρω εγώ, πελάτης. Γεια σας, θέλω να κάνω μια αγγελία γάμου. Τι θες? Να του πει. Θέλω, τι κοστίζει? 10 ευρώ. Τι άλλο θέλετε? Δεν ξέρω. Ρε στο διάλο, δηλαδή. Μπαίνω μέσα. Φοβερό πράγμα, ρε φίλε. Για λέγε, ρε Αργιανάκη, για λέγε. Τι γινόταν? Ωραία τα λες, μια χαρά τα λες. Απλά σε αυτό σταθμό να ξέρεις δίνουν προτεραιότητα στις γυναίκες, να ξέρεις. Ποιος είναι? Δίνουν προτεραιότητα στις γυναίκες, λέγω. Ποιο πράγμα, σε ποιο? Γενικότερα, στην εκφώνηση ειδήσεων και στη ραδιοφωνική παρουσία. Ρε παιδάκι μου, γίνεται ένας αντιεπικοινωνιακός να δουλέψει σε μέσο. Άλλο σου λέω εγώ τώρα, άλλο σου λέω. Τι τώρα? Δίνουν προτεραιότητα στις γυναίκες, να ξέρεις. Ναι, ρε φίλε, αυτό το δίνουν προτεραιότητα στις γυναίκες. Δεν περιμέναμε να μας το πεις εσύ στα 27 σου. Το ξέραμε εδώ και καιρό. Όταν ήμουνα στο TV Μακεδονία επί Καραβασίλη, 2 χρόνια. Με 090 Λίλιαν Αθηναίου, νιους, φων και ιστορίες. Περουκίνη μπροστά εδώ, μάγουλο, βαμμένος, με κάνανε εκεί αυτά, δεν θα βρίζεις, δεν θα κάνεις, με είχαν δέσει εκεί πέρα, τι να κάνω. Κάποια στιγμή λοιπόν, λέει, θα παίρνει το κανάλι, λέει, ο Κυριακού. Μάλιστα. Ήτανε Απρίλης μήνας. Λέω εγώ, πρέπει να μας πούνε, λέω το Βένι, τη Θεούσα το Βένι, λέω ρε Θεούσα, πες μου ρε, του λέω, τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω, λέει ο Βένις, θα κοιτάξω το τομάρι μου. Δεν απαντάει. Καλό παιδί. Φεύγουμε μετά από εκεί, πάω στον άλλο τον καραβέ. Λέει, δεν ξέρω και τα λοιπά. Είχαμε μια εκεί πέρα, μια κοπέλα τώρα, λέει, τη ειδήσει στο Σταρ, τη Γιάννα Ιβάσου. Πιτσιρίκα. Λέει, αυτό που λέει, τι θα γίνει, λέει, τι θα κάνουμε. Την κοιτάω μια, λέω, εσύ δεν θα έχει ανάγκη. Λέει, γιατί? Ο Κυριακού, λέω, την γουστάρει τη πιτσιρίκα και τέτοια. Εμένα λέω τι να με κάνει έτσι κι αλλιώς, άσχημος είμαι και τα λοιπά. Την πήρα γραμμή, με φωνάζει ένας Αθηναίος, μου λέει, Ραπτόπουλε, το πιάσες, λέει, το νόημα. Εσείς, λέει, θα φύγετε, λέει, και τα λοιπά. Η Βάσου, λέει, θα μείνει. Όχι, λέω, καλά. Βάσου, λέω, για χαρά, παρετούμε για να μην με διώξουν. Δηλαδή το είχα για καημό, μην με διώξουν. Θα φύγω πριν να με διώξουν. Και την κοπάνισα έτσι. Συνέχισε Αργιανάκη από την Αθήνα, λέει. Καλά ξεκίνησε, καλά ξεκίνησε. Λοιπόν, όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Μα μας κρατήσει εμάς τον Κυριακού. Τους αγριόκολους εμάς. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, δεν πιστεύω ότι πρέπει να απογοητεύεται ο κόσμος. Είναι 36 βαθμούς ο Απόλλωνας, με έναν αγώνα περισσότερο. Ναι. 31 η Λαμία, 29 εμείς. Ναι, κοντά είσαι. Ναι, πρώτα απ' όλα αυτό. Ναι. Δεύτερον. Η απογοήτευση ή η αισιοδοξία θα πρέπει να την επιδείξουμε μετά τον αγώνα της Κυριακής. Να δούμε το αποτέλεσμα πρώτα. Τρίτον. Να μας πει ο Τσαλτίδης. Αν είναι πληρωμένοι παίκτες και αν ο Νύκταρης εκεί από τα μπαρ βγάλει κανένα τσεκ και πληρώσει τον κουμπάρο του. Γιατί μπορεί να κολλώσει. Δεν κακό. Να μάθουμε. Να βγει και ο Νύκταρης, δικαιώνει τον Ραπτόπουλο. Λέει ο Ραπτόπουλος, το ρευστό δυσκολεύεται, καλό πεδίο, τυχοδιώκτης, δυνατός μυαλό. Ο Καρυπίδης, το μάτι του είναι ανοιχτό, ανοιχτό μάτι. Η αδερφή του έξυπνη. Εντάξει, είναι σε δύσκολες εποχές. Νύκταρης φίλος, Μπέος φίλος. Θα μας τα πούνε, παιδί μου, πώς θα γίνει. Ναι. Θα βοηθήσω τον κουμπάρο, λέει. Ναι. Ναι. Τρίτον, ένα καθοριστικό μάτι στην κατηγορία θα είναι 26 Δευτέρου το Καλυθέα Απόλλων Σμύρνης. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Το Καλυθέα Απόλλων Σμύρνης. Το Καλυθέα Απόλλων Σμύρνης θα είναι καθοριστικό για την κατηγορία. Γιατί άμα χάσει εκεί το τρίποντο Απόλλωνας, μετά είναι παλεύεται. Το κατάκι, έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα βαθμολογικά και τα πιθανά σενάρια, τα υπόλοιπα τα δούμε επί του πρακτέου. Τώρα, όσον αφορά τον Ανασόπουλο που τα ασκούν πολύ κριτική, ο Ανασόπουλος όσον αφορά την προπόνηση στο αγωνιστικό κομμάτι, τη δουλειά του την κάνει όσο καλύτερα πιστεύω ότι μπορεί να την κάνει. Εκεί που έχω έσταση με τον Ανασόπουλο είναι στο κομμάτι της διαιτησίας. Απαγορεύεται ο προπονητής να λαϊκίζει και να κλαίγεται στο διαιτητή για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό είναι κομμάτι της διοίκησης. Απαγορεύεται. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορώ να βλέπω 13 παιχνίδια, τριάρι το Ραούλ Μπράβο, τριάρι λέω,
πεντάρι το Ράουλ Μπράβο και οχτάρι τον Παυλίδη τη στιγμή που έχει στον πάγκο. Ποιο να σου πω, ακόμη και τον Ρόβα για τον Ράουλ Μπράβο και τον Νέτο για τον Παυλίδη. Αυτά τα πράγματα λίγο πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Με Παυλίδη Ανάκογλου, με Παυλίδη Ανάκογλου, χαφ, αν πας να πούμε στο Σπαρτιατικό πόλεμο, θα σου βάλουν το δόρυ από το έντερο και θα στο βγάλουν από τον αφαλό. Ας πεις, επόμενη γραμμή, με τον Ανάκογλου. Ο Ανάκογλου είναι φλόρος στα χαφ. Και ο Παυλίδης, καλό παιδί, είναι ανιψιός του Προέδρου, πρέπει να παίζει. Δεν μ' αρέσουν αυτά εμένα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξενοφόντας λέγομαι. Ξενοφόντας. Από Σπάρτικα. Ναι. Μάλιστα. Από Σπάρτη καλό. Παοξής είμαι. Σε λένε Ξενοφόντα. Είσαι από τη Σπάρτη και είσαι Παοξής. Ο παπάς σου ήταν δάσκαλος μετατεθειμένος από τη Βόρεια Ελλάδα. Ξέρω εγώ, στρατιωτικός, τι, πώς. Ναι. Ναι, ήταν βορειολαδίτης από το Κιλκής, αλλά τι σημασία έχει αυτό. Τι δουλειά κάνει. Λογιστής είναι. Λογιστής είναι. Ναι. Και κατέβηκε στη Σπάρτη, πήρε Σπαρτιάτσα, είναι η μητέρα σου. Όχι, από τη Θήβα. Θήβα. Α, πήγε. Μάλιστα, εντάξει. Ωραία. Αλλά ο μπαμπάς έκανε παοξή που ήταν από τον Κιλκής. Μάλιστα. Ο μπαμπάς είναι Ολυμπιακός, ο θείος με έκανε παοξή. Α, ο θείος σίγουρα ήταν αδερφός της μαμάς σου. Όχι, είναι του μπαμπά. Του μπαμπά. Του μπράβο. Ναι, του μπαμπά. Προοδευτικό σόι. Συνήθως τις μάνες το σόι είναι η θείη προσβάσιμη. Όχι, όχι. Ψηλά γράμματα, δεν τα πιάνεις. Πάμε παρακάτω. Αυτοί που ακούν καταλαβαίνουν. Λέγε, σ' ακούω εγώ τώρα. Για τον Ενρίκη ήθελα να πω, γενικά για τον ΠΑΟΚ. Καλό παικτάκι. Παικτάκι. Ναι. Τι παικτάκι, ρε φίλε. Καλός παίκτης, λέω. Τσόγλανος μεγάλος. Μούτρο. Δηλαδή. Αλυταράς. Τσαχπίνης. Εντάξει, αλυταράς, πώς αλυταράς. Αλυταράς. Με την έννοια του τσαχπίνης, του διεισδυτικού, του σεντερφορίζει. Του θρασί. Θρασί. Μ' αρέσει. Αυτόν, εγώ τον πήρα μυρουδιά πριν έρθει. Τον είχες καταλάβει δηλαδή ότι... Μου δείξαν 10 στιγμιότυπα. Μίλησαμε και με τον Σορλέν. Είδα 3 πράγματα, 4 σε ένα μπέκτη τα είδα. Στη Λάρισα τον είδα 20 λεπτά, κατάλαβα. Τι να σου πω δηλαδή, δεν κατάλαβα. Γιατί εσύ δεν κατάλαβες, χαζός είσαι, μόνο εγώ είμαι έξυπνος. Τι, δεν κατάλαβατε ότι είναι παικταράς. Ότι είναι θρασίνη. Ότι μπορεί να μπει στην περιοχή μέσα και να γίνει... να προλάβει και το σέντερφορ και το στόπερ και να την παστελώσει. Το έχει καλά τελειώματα. Τι είναι, πλατιπόδα. Πεκταράς είναι, αυτό λέω. Εντάξει, τώρα για τον τόρο που έγινε, κάτσε ρε Λεωνίδα. Ποιο Λεωνίδας? Για τον τόρο που έγινε για το. Τι γίνεται σε αυτό το σόι, ρε. Λεωνίδας ο ένας, Ξενοφόντας ο άλλος. Σπαρτιάτης. Τέτοια ονόματα έχετε εκεί κάτω. Αυτό τώρα έχω εδώ το σκύλο να πούμε. Α, σκύλο... και... Α, το σκύλο Λεωνίδα. Το σκύλο το λένε Λεωνίδα. Έλα. Ναι, πώς. Έτσι τον έχουμε ονομάσει, Σπαρτιάτης. Δηλαδή, άμα ήταν σκύλα, πώς θα την έλεγες, Αριάνδη. Όχι, αν ήταν σκύλα, εντάξει, τώρα μπορεί να τη φώναζα και ξέρει. Την Κλιτεμνίστρα θα την έλεγες, πώς θα την έλεγες. Όχι, εντάξει, είπαμε. Έχουμε και ονόματα από Ηλιάδα, Αχιλλέας και τέτοια. Ηλιάδα, Ναι, ναι. Γυναικεία ονόματα, τι έγινε στη Σπάρτη εκεί, δηλαδή, πώς. Α, τα ονόματα των Σπαρτιατών, όχι, φυσιολογικά είναι. Γιώργος, Δημήτρης, Γιάννης, Αχιλλέας, τέτοια. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Έχουμε πολύ καλά σουβλατζίδικα, έτσι ας πούμε. Σοβαρά? Ναι. Έχουμε ένα σουβλατζίδικο, η Ελένη λέγεται, είναι... Τις προάλλες έκλεψα σουβλάκια. Έλα. Ναι. Αλλά... Στο Σπάρτη Άρης θα πας, στο Σπάρτη Άρη. Τι? Σπάρτη Άρης θα πας. Εννοείται, τώρα με τον καινούριο πρόεδρο της Σπάρτης έχουμε κάνει χαμό εδώ. Με ποιον θα είσαι? Εγώ θα είμαι Σπάρτη, εντάξει, τώρα τι, Άρης, ποτέ. Άρης Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, με ποιον θα είσαι? Τώρα έχω φίλους Αριανούς, υποστηρίζω Άρη, εντάξει, τώρα... Γιατί δηλαδή υποστηρίζεις Άρη στο μπάσκετ και υποστηρίζεις Σπάρτη στο ποδόσφαιρο? Είμαι λίγο ανώμαλος εγώ. Βρε, ότι είσαι ανώμαλος, το κατάλαβα επειδή κατέβηκε στη Σπάρτη και είσαι Παοξής. Το πιο πιθανό είναι να γινώσουν Ολυμπιακός. Άκου Σπάρτη Παοξής. Πού ακούστηκε αυτό, ρε? Και με πατέρα είσαι... Ολυμπιακό. Αυτό ακριβώς. Ναι, πώς λέγανε, αν ήσουν πάντως στη Θεσσαλονίκη και ήσουν Ολυμπιακός, θα σε λέγανε Γενίτσαρο. Τώρα είσαι Παλικάρι. Ναι.
Τώρα είσαι παλίκαρη. Παλίκαρος. Παλίκαρος. Εντάξει, εντάξει, μου το λένε, εντάξει. Αλλά κοίτα, γενικά αυτό με το να είμαι αντίθετος, γενικά το έχω, το έχω. Είσαι πνεύμα αντιλογίας. Σε πολλά θέματα και γυναικών και τέτοια. Για βάλε μου στο παιχνίδι, τι κάνεις δηλαδή. Εντάξει, δεν είμαι. Δεν είμαι άντρας. Τι δεν είσαι άντρας. Α, σ' αρέσουν οι άντρες. Μερικές φορές μου αρέσουν και οι άντρες, ας πούμε. Στάσου, σ' αρέσουν μόνο οι άντρες ή σ' αρέσουν και οι άντρες και οι γυναίκες. Και τα δύο. Ας πούμε, μπορεί Παρασκευή να πάω με άντρα και Σάββατο με γυναίκα. Α, είσαι πολύ τάλαντος. Λοιπόν. Ναι, το έχω. Αλλά εγώ μόνο δίνω, δεν παίρνω. Είσαι ανεργιακός δηλαδή, δεν είσαι παθολογικός, που έλεγε ο Αλέφαντρος. Τώρα αυτά δεν τα ξέρω. Ναι, μάλλον αυτό θα είμαι. Σ' αρέσει δηλαδή να είσαι, ας πούμε, ο άντρας στη σχέση, ας πούμε. Εμένα μου αρέσει γενικά να δίνω, μου αρέσει. Και τώρα εντάξει, και αν είναι και άλλο φίλο, δεν με πειράζει. Εγώ να δίνω χαρά στον άλλο θέλω. Ναι, εσύ δεν παίρνεις καλά δηλαδή. Όχι, εγώ δεν παίρνω. Δεν μ' αρέσει. Μάλιστα. Κοίταξε, ναι, εντάξει, αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα, λογικά. Να προσέχεις την προστατήτη, δε. Κατάλαβες. Αν ρωτά ένα ουρολόγο θα σου πει, τώρα δεν μπορώ να στα εξηγώ στον αέρα. Καμιά φορά και το Λεωνίδα, ας πούμε, τη βρίσκω μαζί. Μη. Το παραχέζεις τώρα. Το παρακάνεις τώρα, ναι. Το παράκανες τώρα, είπαμε. Φαινόσουν ότι είσαι bisexual, αλλά ως και κτηνοβάτης εκεί το παράκανες το θέμα, ναι. Και ποινή φυλάκιση είναι. Ποιο είναι η ποινή φυλάκισης? Είναι κτηνοβασία. Έχει κτηνοβασία. Έχει κάνει ένα πρόστιμο και ποινή φυλάκιση. Και πού θα το δουν τον άλλον δηλαδή? Καλά, εντάξει. Πάμε στις γραμμές. Πάμε κι αν στις γραμμές. Πέσανε οι υπόλοιποι. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Στη Γερμανία ισχύει το ίδιο? Γιατί μου φαίνεται εκεί έχουν άλλο καθεστώς. Δεν το ξέρω. Δεν γνωρίζω. Ναι. Στην Ολλανδία πάντως λίγο δύσκολο, γιατί γίνει γενικότερα ανώμαλοι με τέτοια πράγματα, τα δέχονται. Στην Ολλανδία τα δέχονται. Ναι, όπως είναι και νόμοι και μαριχουάνα και διάφορα τέτοια. Ναι, η αλήθεια είναι στην Ολλανδία όταν είχα πάει, μπήκα σε ένα σουβλατζίδικο και είχε κάτι μπέρκερ να πούμε. Τι θα γίνει, βρε. Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Και είχε και χασισάκι εκεί, αλλά δεν πήρα εγώ. Καλημέρα, φίλε. Μη γρινιάζεις, ρε. Μη γρινιάζεις. Στην Ολλανδία και πήγες. Τι με νοιάζει εμένα, τι πήγες και έκανες στην Ολλανδία, ρε, παλακρέ. Ναι. Ναι. Σ' άκουσα στην προηγούμενη εκπομπή. Τα έβαλες με τον Νικόλα, ρε, κάθαρμα. Α, τον Νικόλα ήσυχο. Μωρέ, εντάξει, μύρλα, φτάνει ρε Νικόλα. Πάρε το Μάιο να μας τα πεις, εντάξει, άσε μας να γουστάρουμε λιγάκι. Αμά πια. Έχουμε τις μαύρες μας. Άσε μας να χάρουμε λίγο. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Σ' ακούμε. Λοιπόν, πώς το βλέπεις το θέμα με τους δύο τους καινούριους, για πες. Ο ένας θα κάνει πάταγο. Ο άλλος θα βγει υπό προϋποθέσεις. Πάντως σίγουρα είναι πολύ καλύτερος από Κουλούρη και από Κλάους. Και το καλό είναι ότι διάβασα μια συνέντευξή του που λέει μέσα αυτός έχω μεγάλο κίνητρο. Το κίνητρο του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα μου πεις και ο Κουλούρης έχει κίνητρο. Ναι, αλλά δεν μπορεί το παιδί. Δεν μπορεί. Εντάξει, όταν έρχεται η μπάλα, όταν σου κάνει να πούμε... Την μπάλα να πούμε από αριστερά, ο Λέοβας πάρε βάλε και αντί να την μπαστελώσεις περνάει κάτω από τα πόδια σου. Ναι, και είχα διαφωνήσει και με έναν δημοσιογράφο δικό μας στον Πάγκο εδώ ή τον Βλαχόπουλο, μάλλον τον Βλαχόπουλος, γιατί ο Πάγκος τα ξέρει αυτά. Λέει, πάρε βάλε λέει ήτανε, του Μάτος. Και λέω εγώ να πάμε να δούμε ένα βίντεο. Όχι μόνο του Μάτος. Πόσα πάρε βάλε έκανε ο Μάτος στον Κλάους και ο Κλάους δεν ήταν εκεί. Και για τον Ευθύμη τον Κουλούρη το ίδιο. Αν δεις δύο φορές τον φορτώνει ο Λέοβατς και αντί να την παστελώσει προσπαθεί να της το πάρει μπροστά στον τερματοφυλάκα και η μπάλα περνάει κάτω από τα πόδια του. Δεν ξέρω, ξαναδες τον αγώνα. Και σε δύναμη. Να... Καταρχήν, άκου. Πρόσεξε. Ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα τελευταία 4-5 χρόνια που δεν είχε κεφαλοσφαιριστή center for. Δηλαδή, τα περισσότερα κεφάλι τα βάζει ο Βίτορας. Ο Βίτορας τα έβαζε. Του στέλνω εγώ την μπάλα. Ο Κατσικάς έκανε γκολ με το κεφάλι. Ο Βίτορας. Η center back. Δεν σου λέω για κεφάλι, ρε. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Εγώ σου λέω και για κεφάλι. Σημαίνει στο πόδι. Ναι. Να την κάνει γκολ. Ναι. Σημαίνει. Και αντί να την κάνει γκολ, περνάει. Σου φεύγει από κάτω. Ναι. Δεκτών. Έγινε δύο φορές. Ναι. Τώρα εγώ νομίζω ότι θέλει να δείξει απλά πράγματα, επειδή είναι από τις πρώτες εμφανίσεις με στην Τούμπα και θέλει να δείξει πράγματα ότι ξέρει. Άκου τον ψεύτη τον κόκκινο, με στέλνει μήνυμα το παλιάνθρωπο.
Είσαι για δέσιμο. Τώρα το κατάλαβε αυτό. Σε ψάχνουν από την Εσφυγμένου. Ναι, το σε ψάχνουν από την Εσφυγμένου. Με ψάχνουν για καλό ή για κακό. Γιατί εσύ τώρα μπορεί να είδες όνειρο, να ξύπνησες και να το είδες στον ύπνο σου. Τι είναι παλιάνθρωπε, με ψάχνουν για καλό ή για κακό. Αυτό τώρα που γίνεται με την Εσφυγμένου, έτσι. Μάλιστα. Λένα, εγώ συμπαρίσταμαι στα παιδιά. Και εγώ το ίδιο. Μπράβο. Ρίξανε, ας πούμε, 20 χρόνια να πούμε στον κάθε. Μα είναι δυνατόν, εγκληματίες είναι οι άνθρωποι. Γιατί, ναι, γιατί λέει πετάξανε μολότοφ. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, όλους αυτούς τους μπαχαλάκιδες που έχουν κάψει Αθήνα και Θεσσαλονίκη τουλάχιστον 3-4 φορές, πόσο θα πρέπει να τους ρίξουν. 30 χρόνια το λιγότερο τον καθένα. Έχεις δει εσύ κανέναν να πάνε να τον κυνηγάνε να τον πιάσουν. Μα μόνο και μόνο που ακούς στην τηλεόραση. Βάλαν 20 χρόνια τον. Δεν ξεχνάω και το όνομά του, μωρέ. Τον καλόγερο τον ξεχνάω. Τέλος πάντων. Ο Μεθόδης, ευχαριστώ ρε Γιάννη. Μα ακούς 20 χρόνια γιατί λέει είχε μολότοφ. Δηλαδή με συγχωρείς ρε φίλε. Πες ότι έρχεται να με συλλάβει εμένα ας πούμε. Να μου στείλει ας πούμε να με συλλάβουν. Και αρπάζομαι εγώ, αντιστέκομαι, πλακώνομαι. Με γραπώνουνε, με βάζουνε κεφαλοκλείδωμα. Αντίσταση κατά της αρχής. Πόσο θα με βάλουνε μέσα. 3 χρόνια, 2, 1, 4, πόσο. Πολύ απλά. Δηλαδή, πολύ απλά. Πιάστηκα με ένα αστυνομικό ρε παιδί μου, πιαστήκαμε, με έριξε κάτω, αντιστάθηκα. Ήταν πιο δυνατός ή εγώ τον έπιασε, με έβγαλε, ξέρω εγώ. Μέθεσε, αντιστάθηκε κατά της αρχής. Δηλαδή, πολύ τι, απλά. Τι είδα θα πάω ρε παιδί μου, δηλαδή είναι πολλά χρόνια. Μηνύματα για τους υπόλοιπους. Ναι. Κατάλαβες τι σου λέω. Και εγώ θλίβομαι, δεν θλίβομαι, δικαιώνομαι και χαίρομαι από τη μια μεριά. Διότι λέω, ορίστε λέω, η αγάπη που διδάσκουν ο ένας με τον άλλον είναι συμφέροντα, δεν είναι αγάπη. Πάει. Τέλος πάντων. Όσον αφορά το θέμα του κορδελιού και της βόμβας. Ναι. Η όλη φάση ξέρει γιατί γίνεται η εκένωση και τα λοιπά. Όχι, δεν ξέρω. Δεν το ψάξα το θέμα. Δεν το μελέτησα. Δεν ξέρω. Όχι. Βοήθαμε λίγο γιατί είμαι κοντά, εδώ χάνω. Λέγε. Εκεί κοντά ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Όχι μόνο για την περιοχή, για ολόκληρη τα πόλη. Τα διηλιστήρια. Άντε, μπράβο. Το πιάσες. Δεν θυμάσαι. Θυμάσαι ή δεν θυμάσαι. Πρόσεξε, δεν είναι 250. Το 1986 είχε πάρει φωτιά εκεί. Θυμάσαι. Δεν είχε πάρει φωτιά εκεί. Ήταν να γίνει μπαμ. Είχε πάρει φωτιά η εγκατάσταση του Μαμιδάκη, στην οποία έτυχε να δουλεύω σαν securitas αργότερα. Είχε πάρει φωτιά για εγκατάσταση του Μαμιδάκη στο λιμάνι. Εκείνη είχε πάρει φωτιά. Δεν είχε πάρει πάνω στα διηλιστήρια. Ναι. Κατάλαβες. Η λεγόμενη με. Ζετόιλ, λέει ο Γιάννης. Ναι, το 86 θυμάμαι ήταν. Ζετόιλ, είχε πάρει. 1986, Λύκειο πήγαινε εγώ. Εκεί είχε πάρει φωτιά. Ναι. Δεν είχαν πάρει τα δηληστήρια επάνω. Αν είχαν πάρει τα δηληστήρια επάνω, μπορεί και να την προλαβαίναν, να το πω έτσι. Μπα, ναι. Έχουν άλλα συστήματα. Μάλιστα. Αλλά... Κατάλαβες. Okay, boy. Σ' αγαπώ, boy. Ωραίος είσαι, boy. Ο παδός του Αγροτικού Αστέρα λέει, έρε πλάκα λέει, κανένας δεν μας υπολογίζει και στο τέλος θα κάνουμε κανένα μπαμ και θα βγούμε. Ναι, γιατί δεν μιλάνε, δεν προκαλούνε, δεν λένε, κόκκινος. Αν αυτοί έφαγαν 20 χρόνια εσύ και εγώ πόσα έπρεπε να φάμε, εσύ τι να φας ρε χέστη, κόκκινε. Τι να φας, να φας 20 χρόνια φυλακή, εσύ το μόνο που μπορείς να φας είναι στο γιώτη κάνα πιτόγυρο, να πάει να φας καμιά καρδούμπα κάτω στο Ματσαβίνο και τα λοιπά. Τι να φας. Να φάμε εμείς χρόνια. Τι κάναμε δηλαδή να φάμε. Κάνα μπαμπάτσικο να φας. Τώρα από το.gr ο κομμουνιστής λέει τηλεοπτική ραδιοφωνική εκπομπή την ακούσεις στο ραπτό.gr. Μέτροσπορ.gr κάθε μέρα ραπτόπλος με τον κόκκινο εκεί. Λοιπόν, ποιος μας ψάχνει συνεφισμένου. Καλημέρα φίλε, ναι. 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 Έλα κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα κύριε. Κωνσταντίνης από Χορύγη. Από το Χορύγη, ναι. Τι έγινε εκεί στους γάμους ρε, η κουτσή ρίχνει λεφτά στο σάκο ακόμα. Άσε, ρίχνουνε, με ξέχασες. Εγώ όταν ήρθα στο γάμο στο Χορύγη, είχε λεφτά ο κόσμος. Τώρα ούτε παστέλια δεν ρίχνετε έμαθα. Ούτε παστέλια δεν ρίχνετε έμαθα. Πόντι εκεί, λέγε. Που παίζαμε μπάλα ρε, στο Πολύκαθο. Παίζαμε μπάλα. Ναι βρε άσχετε, ο Κωνσταντίνης ο Γιάννης είμαι. Ήσουν, τώρα είσαι γέρος. Είχε σίγουρα γέρος,
μασέλες ακούω, γέφυρες στα δόντια, κοιλιές, χοληστερίνες. Δεν έχω γράμμι, αλλά κοιλιά δεν έχω. Ορίστε. Κοιλιά δεν έχω. Κοιλιά δεν έχεις. Όχι. Ναι, κρατιέσαι καλά. Άντα, άντα. Μπράβο. Τι κάνεις. Περιμένω να πεθάνω. Ναι, μωρέ. Κάθε μέρα που περνάει, πηγαίνουμε πιο κοντά στο θάνατο. Μία μέρα πιο κοντά, αύριο θα είναι μια μέρα πιο κοντά. Γιατί εσύ τι περιμένεις. Τι περιμένεις εσύ δηλαδή. Τι περιμένεις. Η ομάδα μας τι κάνει. Για λέγε ρε. Τι περιμένεις από αυτή την άτιμη τη ζωή. Ο Άρης, ε. Ο Άρης. Θα σε βοηθήσουν εκεί οι μπράβοι κάτω στην Κρήτη. Θα σε βοηθήσει ο Κουμπάρος. Σε βοηθήσει ο Μπέος. Θα σμπρώξουμε κι εμείς από εδώ. Θα δικήσουμε κανέναν. Θα παρακαλέσουμε τον Εύωσμο να σε αφήσει να περάσεις. Ξέρω εγώ τι να σε κάνω, μωρέ. Ζαβός είσαι. Εσύ τι είστε. Πώς το πες. Εσύ τι είστε, άλλη ομάδα είστε. Γιατί εγώ έχω ομάδα. Πώς δεν είχες, ρε. Για πες. Δεν είχες ομάδα. Ούτε ομάδα έχω, ούτε θρησκεία έχω, ούτε κόμμα έχω. Είχες, παλιά είχες ομάδα. Παλιά είχα και μαλλιά. Πάντα και μαλλιά είχα. Και όνειρα για δίψα για ζωή είχα. Τώρα αφού καράς γέρασα, πάει. Και εσύ, σαν πότε σ' ακούω, τα ούλα σου πήραν, ούτε δόντι δεν έμεινε. Τι να κάνεις ρε τον Άρη ρε, ντέρμπι με τα τρίκαλα και με, την, και με τον αγροτικό αστέρα. Ποιον Άρη μωρέ, ποιον Άρη μωρέ, τον κατατίσατε σαν τα μούτρα σας να πούμε τον Άρη. Ποιον Άρη. Άρης είναι αυτός. Άρης είναι αυτός μωρέ. Τι είναι, Άρης είσαι εσύ μωρέ. Με τον Αιγινιακό πέναλτι ανύπαρκτο να ισοφαρίσεις. Καρνίβαλε. Και πα στη Λαμία εκεί πέρα με τον Πάπη τον Τενέ που είναι ίδιο ο Σωτήρης ο Τσεβελέκος. Άντε βρε με τη Φράντζα τώρα και με τον Μητερό Παπούτσι τώρα σε κέρδισε ένα μηδέν τα γάρι. Ποιο Άρης. Α, δεν έχουμε ομάδα. Χαλένε. Δεν ξέρω εγώ. Εσύ τι να ξέρει. Εσύ τα ούζα που έχει εκεί στο κορίγι, μια χαρά την περνά, βλέπω. Με τι ασχολείσαι, ρε, τι δουλειά κάνει. Επιχειρηματίες. Δηλαδή τι επιχειρηματίες. Επιχείρηση, κύριε. Ναι, τι επιχείρηση έχει. Μονάδα έχω. Τριχομονάδα έχεις. Τι μονάδα έχεις, δε. Μονάδα, πρόπατα. Α, τέτοια επιχείρηση. Ναι, βρε, τι να κάνω. Εκεί στο χορήγι τα μολάς. Ναι, βρε. Πόσα πρόπατα έχεις. Έχω καμιά 150. Τα δήλωσες. Δηλωμένα είναι όλα. Στα πάρει τα μισά ο Τσίπρας. Εφορία. Ούτε πάρει, τα κουδούνια δεν θα σε αφήσει. Τα αγάρι. Θα περάσω κάποια στιγμή από εκεί σε κανένα γάμο σε καμιά κηδεία. Και θα έρθω, ναι, εσύ με τα πρόβατα και όλη μέρα μια χαρά. Εγώ έχω. Εσύ έχεις τα πρόβατα, εγώ έχω το μεσημέρι εδώ τα βόδια. Κλείσε, ρε παλιά άνθρωπε. Κλείσε, κλείσε. Σ' αγαπώ πολύ, ρε. Για χαρά. Την κουτσή τη Μαρία δώσε χαιρετίσματα, ρε. Που έρχεται στο σάκο τα λεφτά. Κλείσε. Ναι, άντε. Πρόβατα έχεις. Δεν έσφαξες κανένα να μας το φέρεις εκεί πέρα. Να μας το κάνει. Ναι, ναι, δεν προλαβαίνω. Πρόβατα. Πάλι άνθρωπε. Το ξέρεις. Όχι. Oh. Μπαλαδόρος μεγάλος. Μεγάλος το λέω εγώ. Ναι. Καλημέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνη. Καλώς τώρα. Να με συγχωρέσεις δεν μιλάω πολύ καλά ελληνικά. Ναι, γιατί εμείς εδώ μιλάμε όλοι καλά ελληνικά. Μισή Παοξίδες, η άλλη μισή Αλβανή. Η άλλη μισή να πούμε Αλβανοπόντι. Εμείς από την κάτω Τούμπα. Τι ελληνικά να μιλήσουμε. Για πες. Με εγώ μιλάτε καλά. Μα από εμάς καλύτερα τα λες. Όχι, όχι. Απλά έχω έρθει από το Ισπανία και. Από το Ισπανία ήρθες. Έλα. Ναι, είμαι ένα χρόνο εδώ περίπου και. Εδώ τι ήρθες να κάνεις. Από το Ισπανία ήρθες εδώ να κάνεις τι, ρε. Εδώ έχει ακούσει πιο καλή ανάπτυξη. Α, ήρθες επειδή άκουσες ότι έχει ανάπτυξη. Μάλιστα. Ναι, δεν έχει. Κοίταξε, για κάτι Ισπανούς ορισμένους έχει ανάπτυξη. Βρήκαν κάνα δυο κάτι γουρούνια εκεί πέρα. Με κάτι δόντια τεράστια. Πήγαν σε μια επιχείρηση. Κάτι οι Ισπανοί. Τους χρεώσαν 800 χιλιάρικα, τους δώσαν τα 300. Τα άλλα τα μοιραστήκαν οι άλλοι. Τέτοια επιχείρηση ψάχνεις να βρεις. Τι να σε βρούμε. Τι κάνεις εσύ. Τι. Ναι. Τι άμμο. Δεν κατάλαβα. Ναι. Άλτο τελο κοντράριο. Αύριο αλεγάβλο. Κατάλαβες δε Γιάννη τι είπε. Όχι. Στα ελληνικά τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορώ να το πω στην Ελλάδα και αυτό το λέω στη γλώσσα. Η δικιά μου. Ναι, αλλά τώρα αυτός που ακούει δεν ξέρει ισπανικά, οπότε ναι.
Μου έχουν πει το ότι το ΠΑΟΚ είναι εδώ το πιο καλή ομάδα. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δικιά σου. Ξέρω εγώ. Στην Ελλάδα. Ναι. Πιο καλή ομάδα. Ναι. Ολυμπιακός είναι. Κόμμα της Σιρ και Τριάμμο. Έχεις απαρθεντα και Τριάμμο, δεν ξέρω τώρα τι λες εσύ. Του χρόνου όμως. Τραγούδινα. Ναι. Του χρόνου όμως νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τα ενία. Δεν ξέρω, τα Μπόκο είχαν στάντο αρβολτούρα. Ναι. Ωραία. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Buenas noches. Πώς το πες? Buenas noches. Buenas. Ραπτόρ, αν τον είχες από κοντά τον τύπο που δούλευε στο ράδιο του ΑΡΤ και σου μιλούσε ψυχρά, θα τον ορμούσες? Ναι, θα τον ορμούσα. Αν με έβριζε κάποιος, δεν θα τον ορμούσα. Αν κάποιος με μιλούσε σνομπιστικά, θα τον ορμούσα. Δηλαδή είμαι άνθρωπος που δεν γουστάρω τους σνόμπες. Και καλά κάνεις. Ένα τρελό, έναν ημίτρελο, έναν. Πώς το λένε, θα με βρίσει, θα με κάνει, θα βρω άκρη μαζί του. Με αυτόν ο οποίος είναι αφιψηλού, έχει υφάκι, νομίζει ότι είναι, ξέρω εγώ, και εγώ κάποιος κτλ. Με αυτούς δεν μπορώ. Αυτούς δεν μπορώ εγώ. Τον άλλο θα σε πει, θα τον πει, θα σε προσβάλλει, θα σε κάνει, θα πιαστεί, θα τα βρει, θα γίνει ιστορία. Με τον σνόπ, τον άνθρωπο, με τίποτα. Δεν μπορώ. Ο Γιάννης το ξέρει. Δύο πράγματα δεν μπορώ εγώ. Το σνόπ και τον αργό. Άμα βρω αργό και σνόπ, θα τσακωθώ. Όλοι οι άλλοι είναι φίλοι μου. Καλημέρα. Κωστή, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Λοιπόν, Κωστή, έχω σκάσει από την Κυριακή το μεσημέρι. Έσκασες. Κατάλαβες ποιος είμαι? Όχι. Τα βερνιάρες κολλητός του κόκκινου και δικό σου. Α, έλαρε. Έλαρε, λοιπόν, τι έγινε. Ήσουν μπροστά. Ρεσκύλε μαύρε, ρεσκύλε μαύρε. Τι κατάλαβες στον καπνίδι ότι θα το χάσει? Θα σου πω. Πες μου. Θα σου πω. Ότι το σούταρε με το δεξί. Θα σου πω. Η κίνηση. Η κίνηση. Ποια κίνηση? Που πήρε την μπάλα και την αίσθησε. Αργά δηλαδή. Αργά. Και σκεφτότανε εκείνη την ώρα πώς θα χτυπήσει το πέναλτι. Από τη στιγμή που του είπαν θα χτυπήσει το πέναλτι, πέρασε από το μυαλό του. Πέρασε από το μυαλό του 10 διαφορετικές εκδοχές. Δεξιά-αριστερά. 10 διαφορετικές εκδοχές. Ο Καπνίδης, λοιπόν, με τη γλώσσα του σώματος, στην ταβέρνα σου δεν ήμασταν? Ναι. Σου είπα ότι δεν μ' αρέσει. Ο Κόκκινος πήρε το μπουκάλι το κρασί, θα τάσπαγε. Είχε πει και είχε κοκκινήσει, είχε γίνει σαν παούλο, να πούμε. Κοίταξε, ο Κόκκινος είναι αδερφός μου, εντάξει, είναι αδερφός μου. Είναι αδερφός σου είναι, εντάξει, δεν λέω κι εγώ και εμένα είναι ξαδερφός μου, αλλά. Δεν το πήρε χαμπάρι ότι θα το χάσει. Και σου λέω, ο Τσεναμό παιδαράς είναι. Δεν είχες άλλη επιλογή, ποιος θα το χτυπούσε? Ο Αναστόπουλος στην προπόνηση λέει, χρησιμοποιεί, μου λένε εκεί αυτοί οι οποίοι είναι, παρακολουθούν την προπόνηση, τα καλύτερα μπέναλτι τα βαράει ο Ντάτος και ο Καπνίδης. Αυτοί οι δύο λέει τα βαράνε. Ρε φίλε, ποιος Καπνίδης τώρα? Άμα τα παστελώνει στο γήπεδο. Εσύ πιστεύεις τώρα να έπαιξε φορά ο Μπαργκάν που είναι σουτέρ δυνατός? Δεν το κάρφωνε. Όχι ρε φίλε, ο Μπαργκάν επειδή είναι παίχτης με ποιότητα και καταλήγει να παίζει β' εθνική, εγώ δεν θα τον έβαζα το σουτάρι. Φιλαράκι, άκου να σου πω τώρα. Άκου να δω, θα σου πω εγώ δύο εκδοχές που θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούσε να σουτάρει το πέναλτι άλλος πλην του Καπνίδη. Θα διάλεγα ή ένα Σέρβο που οι Σέρβοι είναι του ταχαμών σαν τον Ήβιτς, ψυχροί άνθρωποι. Ο Μιλούνοβιτς. Μπράβο. Και ο άλλος είναι εκείνη η απάτη, ο Ραούλ Μπράβο. Μαζί σου. Ραούλ Μπράβο ή Σέρβικο αίμα. Ραούλ Μπράβο δεν εμπιστεύομαι, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Ωραία. Ποιος είναι Σέρβος, ποιος είναι ψυχρός. Ποιος ρε παιδί μου θα δει. Θα δει ένα νεκρό στο δρόμο, ξέρω εγώ. Και δεν θα κάνει αού και ποιος είναι ψύχρεμος. Κρύο αίμα. Ιατροδικαστής, ποιος είναι. Στο 93, στο 93 είναι δύσκολο. Κωστή, θα σου πω ένα νέο τώρα. Φίλε, θα σου πω εγώ. Ναι. Καταστάσεις. Αν δεν πάρω διπλό. 1970, Άρης Παναθηναϊκός, προημιτελικός κυπέλλου Ελλάδος. Ναι. Μονή αγώνες. Χαριλάου. 1-0 ο Αλεξιάδης, 1-1 ο αυτοκόλλο Χριστίδης. Ή ο. Ποιος το έβαλε, ο Καμάρας, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι που το έχω διαβάσει. Μπέναλτι υπέρ του Άρη. Την κάνουν όλοι, φεύγουν όλοι. Φεύγουν όλοι. Δεν πάει κανένας. Ναι. Και ο κλήρος πέφτει στο μαλάκα. Ναι. Στον πατέρα μου. Ναι.
Λέει Ραπτόπουλος ο Τσίριτς. Τι να κάνει. Οικονομόπουλος θερματοφύλακα. Το βάλε. Το βάλε. Μπράβο ρε. 2-1. 2-1. Πάση με τελικό Ολυμπιακό 0-1 κάτω. Το πήρες. Θέλω να σου πω. Είναι και εκείνη την ώρα στο 93. Δεν πας. Σου λέω, μα το χάσω τώρα. Θα... Ποιος σας ακούει. Και το λέω τον πατέρα μου, πώς το, δηλαδή, το καλύτερο θερματοφύλακα στην Ελλάδα με τον Χριστίδη. Σήμερα, λέει, μου λέει, όταν πήγα, λέει, να το χτυπήσω στη θύρα 3, λέει, μπροστά, τρέμα τα πόδια μου. Λέει. Και βλέπω, λέει, ένα γείτονα, λέει, πίσω από τα κάγκελα και μου λέει, σχίστο το μπούστι τον Οικονομόπουλο, λέει, φάτονα κτλ. Πήρε θάρρος και βγαίνει ο Οικονομόπουλος, λέει, το πιάσω. Και εκεί λέει, μου ήρθε και του λέω, θα πιάσει τα τέτοια μου ρε πούστη του. Λέει, μπαπ, από την άλλη μεριά, 2-1. Αλλά εκεί την ώρα δεν μετράει το ταλέντο. Μετράει πόσο ψύχρεμος είσαι. Λοιπόν, να σου πω τι. Δηλαδή, μαλώνω εγώ με το χιλιτίδι. Μπορώ να χτυπήσω εγώ το χιλιτίδι, θα με διαλύσει. Ρε, άκου να σου πω ένα νέο σήμερα. Ήταν ο Αλέκος έπειλε τσίπουρο το μεσημέρι. Ο Αλέκος, ο Αλεξιάδης, τελειώσαμε ότι ο χιλιτίδης ζητάει γρήγορα και έχει δίκιο, ξεφύγαμε. Ένα θα σου πω. Ναι. Βλέπω τον Αλεξιάδη στα 72 του να κατεβαίνει την Πότσαρη. Ναι. Και τον είδα, δεν με αναγνώρισε και στεναχωρέθηκα. Ναι. Τι είναι. Κλείσε, εντάξει. Να τον προσέξεις τον Αλέκο. Άντε μπράβο, να τον προσέξεις. Κλείσε, θα τον προσέξεις τον Αλέκο. Θα τον προσέξεις τον Αλέκο. Προσοχή στον Αλέκο. Διάλειμμα λέει ο Χιλιτίδης. Θα τηρήσουμε τα σωστά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πίτσα. Πεπερώνι. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ύστερα λέμε ο Καπνίδης. Πήγε όμως, το χτύπησε. Στο 93. Πήγε, το χτύπησε. Το χάσε ο άνθρωπος. Δεν κόλωσε. Ναι, δεν κόλωσε όμως. Πήγε το παιδί, το χτύπησε. Τι να τον κάνουμε τώρα, το πούμε. Το πέναλτι. Το πέναλτι είναι και παίζει κι άλλος. Δεν έκανε να πει αμάν τώρα, ξέρω εγώ. Δεν το στείλα ο Τρεκώστα. Εντάξει, έκανε απέναντι. Εντάξει, όχι τόσο καλή εκτέλεση. Εντάξει, κι άλλος είναι. Πεθαράς είναι ο άλλος. Γιατί να κάνει. Ωραίο τέρμα, τι. Έλειπε ο Ντάτος που τα κολλάει, έβαλε τον Καπνίδη. Ο Ντάτος δεν το είχαν ποτέ. Σου λέει ο προπονητής, ο άλλος μετά από τον Ντάτο είναι ο Καπνίδης. Αυτός θα το βάλει. Βέβαια, δεν είναι στο 93. Τώρα σε ντέρμπι δεν έχει σημασία ποιος βάλει τα καλά πέντε προπονήσεις. Το κρύο αίμα, αλλά εντάξει. Μωρέ, τελειώνω με αυτό. Είμαι 10 χρονών στην Τούμπα, παίζει πάω ο Ηρακλής. 1-0 ο Πάοκ, 1-1 ο Ηρακλής. Πέναλτι ο Πάοκ στο 90. Δεν πήγε να το χτυπήσει κανένας. Ήταν ο Κούδας, ήταν ο Σαράφης, ήταν ο Τερζανίδης, ήταν ο Αναστασιάδης, ήταν ο Γκουερίνο, ήταν ο Ορφανός. Και το χτυπάει ο Σίγκας 19 χρονών και τον μπλοκάρει ο Φανάρας. Τι θα πω τώρα εγώ, ρε Σίγκα, έχασε τον πέναλτι. Πολλά δω ρε Κούδα, γιατί δεν πήγε να το χτυπήσει. Και κάνει ο Πάοκ 16 νίκες και μια ισοπαλία. Θα είχε και αυτός μαζί με τον Άρη και τον Ολυμπιακό το απόλυτο ρεκόρ νικών. Και του τη στέρισε ο Φανάρας. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Τι από το ΣΥΚΑ 19 χρόνο μωρέ έχασε τον πέναλτι. Δεν έχω ιδέα το πει. Θα πω τον Κουερίνο γιατί δεν πήγες να το χτυπήσεις. Ακριβώς. Καλημέρα, ναι. Και έλα, Καστή, καλημέρα. Καλώς τον. Για το πέναλτι τώρα που λέτε για τον Καπνίδη, αυτό και αυτό πήρα. Δεν ξέρω αν με είδες προχθές, Δευτέρα έπαιζε Λεβαδιακός Πλατανιάς.
Δεν το είδα, δεν το είδα. Λοιπόν, πες και δες το πέναλτι που βάζει ο Λεβαδιακός. Που βάζει? Ναι, που βάζει. Ναι. Με πέναλτι βάζει, μειώνει το σκορ ο Λεβαδιακός και έτσι έμεινε και το σκορ. Είναι ένας ξένος παίχτης, ένας μαύρος. Μαύρος? Ναι. Ναι, δεν έχει σημασία, εντάξει, ένας ξένος είναι. Εκτελεί το πέναλτι με αριστερό πόδι και το εκτελεί πάνω αριστερά στο παραθυράκι. Η καλύτερη εκτέλεση πέναλτι, δηλαδή πέναλτι για σεμινάριο είναι κατά την άποψή μου. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι να επειδή οι τερματοφύλακες διαλέγουν μια γωνία και πέσουν είτε αριστερά είτε δεξιά. Στο κέντρο και Άγιος ο Θεός. Εγώ εν ζωή, για ναι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι. Το μεγαλύτερο μπεναλτίστα που έχω δει, ήταν ένας παίκτης που έπαιζε στην ΑΕΚ, Φαλακρός. Ο Τάσος. Κύπριος. Όχι. Ο Τάσος, όταν έπαιρνε φορά να χτυπήσει το πέναλτι, δεν αποφάσιζε που θα σουτάρει, παρά έκανε μια προσποίηση, ξεγερούσε τον τερματοφύλακα και την έστειλε από την άλλη μεριά την μπάλα. Αυτό τώρα δεν ξέρω. Αυτός χτύπησε καμιά εξινταριά πέναλτι ο Τάσος, και έχασε ένα. Με τον Μπατζιαρά στο δοκάρι, στο ΑΕΚΑΡΙ σε ένα-ένα. Ένα πέναλτι έχασε. Και εκείνο δεν το πιάσε τερματοφύλακα, πήγε στο δοκάρι μπάλα. Τώρα αυτό είναι καλό. Αυτό, καλό ναι. Ναι. Όχι, τώρα αυτό καλό. Λέει ο Δανιήλ, απαγορεύεται. Κωστή, άκουμε λίγο. Ναι. Άκουμε λίγο. Όπως καλό είναι να εκτελείς πέναλτι σε τέτοιες περιπτώσεις, είτε ταξίδι της 93 ας πούμε, και είναι κρίσιμο, είτε και στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Στη μέση. Γιατί σου λέω, οι περισσότεροι τερματοφύλακες το 90% διαλέγουν μια γωνία. Ρίσκο είναι η μέση, Ρίσκο είναι, αλλά να σου πω κάτι. Οι περισσότεροι, δηλαδή από όσα πέναλτι έχω δει, ας πούμε, λίγοι είναι αυτοί που δεν κουνιούνται, ας πούμε, και πάνε τελευταία στιγμή. Πάντα ήταν πάρα πολύ στο κέντρο όταν έρχεται η κατάσταση στα πέναλτι. Όπως και ο Μπλακ όμως, τον τελικό στο Champions League πέρσι, κάθισε στο κέντρο. Και εγώ έτσι νομίζω. Πήγε να ψαρώσει κάποιον της Ρεάλ. Εγώ έχω δει σε αγώνα στην Κατερίνη, γιατί η Τούμπα ήταν τιμωρημένη το 80, ΠΑΟΚ Κόρινθος. Παίρνει ο Σαράφης φόρα να χτυπήσει το πέναλτι και είναι ο Στέφας τερματοφύλακας. Παλιοί συμπαίκτες. Και λέμε, αμά τι θα γίνει αυτό και τα λοιπά. Δεν ήξερε να σουτάρει πέναλτι ο Σαράφης. Δεν ήτανε. Το σουτάρει το πέναλτι στη μέση, το μπλοκάρει. Ο Στέφας δεν κουνήθηκε. Ναι, δηλαδή, ναι. Και μετά του λέει, καλά, ήταν αυτό πέναλτι. Είναι τέτοιο ρίσκο. Που μπορεί έχω δει και άλλο ένα τέτοιο πέναλτι. Είμαι το 1983 Πιτσιρίκος Γυμνάσιο, Χαριλάου, Καλαμαριά Άρης, με γηπεδούγο την Καλαμαριά. Στο πρώτο μάτς Άρης Καλαμαριά πάλι στο Καριλάου 4-0. Στο δεύτερο γύρο Καλαμαριά κάνει μεταγραφές, πήρε ο Σκοτσάης, Δανιήλ έφυγε, ήρθε ο Τσί, ξανά ήρθε. Πέναλτι για τον Άρη. Κούις παίρνει φόρα, βολίδα στη μέση, μένει ο Σιμεώνοβιτς όρθιος, τα αποκρούει. Έμεινε στη μέση ο Σιμεώνοβιτς, το θυμάμαι εγώ στη θύρα 3. Καλαμαριά Άρης. 0-0. Αποβολή για Σιμεώνοβιτς, ξέρω εγώ. Μπαίνει στο Μαΐδη σε ένα σκοτώ με ένα κεφάλι μεγάλο. Τραβάει μια απόκρουση στο γάμα. 0-0. Μη στέλαμε να σωθεί Καλαμαριά τότε. Είχε κερκίδα στη θύρα 2. Με Βασίλη Δανίλ. Ναι. Έχεις, καταρχήν έχεις κακή συνήθεια όταν παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο να μιλάς πάνω στον κόσμο. Είναι πολύ κακή συνήθεια αυτό, Κώστα. Δεν μπορώ να την κόψω. Το έχω ξαναπεί, είναι ξέρεις τι γίνεται. Είμαι ξεκούραστος γι' αυτό. Όχι αυτό, εγώ ξέρεις τι πιστεύω αυτή. Βγαίνει στον Άρτ, δεν σε αφήνει ούτε ο Καρατζαφέρης να μιλήσει του αλέφαντος και βγάζει όλο το αποθυμένο σου εδώ πέρα. Μπορεί. Το έχω παρατηρήσει. Μπορεί να είναι αν πάω στο ψυχίατρο και το κάνω τεστ. Μπορεί να είναι αυτό που λες, δεν το αρνούμε εγώ. Δεν σε αφήνουν να μιλήσει άλλοι, πας να μιλήσει και σε κόβουν κατευθείαν γιατί δεν, είτε δεν έχουν δεν χρόνο. Δεν έχω τον χρόνο που πρέπει. Σωστό, ναι. Σωστό. Σωστό αυτό και το έχω το κουσούρι και το βγάζω σε σένα. Ζητώ συγγνώμη. Συνέχα. Όχι, στο συνέχα, συνέχα, δεν μιλάω. Λέγε. Και καλή εκτέλεση πέναλτι, αν μπορείς να το δουλέψεις την προπόνηση, είναι πάνω γωνία, παρασυράκι. Δηλαδή, γιατί δύσκολα, ας πούμε, ο άλλος, ο τερματοφύλακας, λέω, πέφτουν κάτω. Πάθουν, διαλέγουν γωνίες. Ο Κωστίκος βαρούσε πέναλτι στη μέση. Ποιος? Πόσο χρονών είσαι? 38 είμαι. Είσαι πιτσιρικάς. Ο Γιώργος ο Κωστίκος, ένας από τα center for του ΠΑΟΚ, ναι. Τον γουστάριζα πολύ. Ναι, ναι. Πολύ μεγάλος center for. Έτσι. Έτσι βαρούσε τα πέναλτι, και δυνατό παιδί. Στη μέση τα περισσότερα. Μπαμ. Έπεφτε ο τερματοφύλακας ψηλά. Έγραφε. Συνήθως τα βάζει ο Γιώργος. Έχασε και ορισμένα. Σε ένα μάτσι μου να έχασε δύο μαζεμένα, αλλά τέτοι, όπως το λες εσύ βαρούσε. Κάποια θα χάσει, δεν μπορείς. Κοίταξε, ψηλά είναι καλά, αλλά είναι και εκεί είναι ρίσκο, όπως λες στη μέση να βαράς.
Γιατί μπορεί να πάει μπάλα ή δοκάρι out. Είναι ρίσκο. Ένας άλλος που βαρούσε ωραία πέναλτι ήταν ο Πάλας του Άρη. Πάλας, ναι. Με το αριστερό πόδι. Αυτός θυμάμαι ένα έχασε. Ηρακλής Άρης τα πέναλτι πήγανε. Βαράει ο Γκέσκιος, αποκρούει ο Πατζιαράς, βαράει ο Πάλας, out. Πάλι δεν το πιάσε ο goalkeeper. Out. Δηλαδή σπάνια το πιάνε ο goalkeeper. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Είναι θέμα τύχης 50-50, ρε παιδί μου, είπαμε. Κάποια μέρα θα κάνουμε μια εκπομπή να θυμηθούμε τους μπεναλτίστες. Ποιοι ήταν μπεναλτίστες μεγάλοι. Εν τω μεταξύ στο Art που έλεγε κάθε απόγευμα που έχει ιστορία, ρε παιδί μου, που δείχνει πριν πόσα χρόνια. Ναι. Ο Γλυκάς. Όχι, δεν, για άλλο άσχετο. Για παίχτες που λες τώρα για παλιούς, ας πούμε. Ναι. Έλεγε για την Παναχαϊκή με την ΑΕΚ το 88 που έχασε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα που έχασε μέσα στην Παναχαϊκή. Την Πάτρα, ναι. Ναι, ναι. Το γκολ της ΑΕΚ τη λέει του είχε βάλει ο Χένρικ Νίλσεν. Το θυμάσαι αυτό το παιχτάρι. Ο Ξανθός. Ο Σουηδός. Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Είχαν Σόντμπεργκ η ΑΕΚ την προηγούμενη χρονιά. Σάντμπεργκ. Ένα γαϊδούρι. Ναι, Χόκαν. Και ποιος Σουηδός παιχτάρα. Χόκαν Σάντμπεργκ. Ναι. Ναι, τι παιχταράδες αυτή τη στιγμή. Άλλα χρόνια, φίλε, άλλο το ποδόσφαιρο. Τότε άλλη η τακτική. Ναι. Μάρτιν Εστερχάζε. Τι ΑΕΚ, τι Εστερχάζε, τι μαγεία ήταν η ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Καλά, ρε, χάρηκα λοιπόν. Φιλιά, θα το διορθώσω. Δυο μεγάλες μπάλες, λέει, είδανε στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ του Καρά και του Μελισανίδη με τον Μπάγεβιτς και με τον Γιδόπουλο και ο ΠΑΟΚ του Σεργιανίδη και του Παντελάκη. Αυτοί ήταν οι μεγάλες μπάλες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Κωνσταντίνε, θα ήθελα να μιλήσω λίγο εκτός ποδοσφαίρου για δύο λεπτά μαζί σου. Εκτός μπάλα. Ναι. Για ένα τρομερό θέμα σχετικά με την Ιερά Μονή Σφιγμένου. Ναι. Την οποία γνωρίζω από μέσα, καθότι είμαι τουλάχιστον 10 χρόνια. Ξέρεις, εγώ μου έκανε κλικ, δεν είτε, τώρα τα άμαθα τα γεγονότα. Άκου να σου πω, θα βάλεις εκεί στον κόκκινο ένα χαρτί για να του γράψει ότι η μάθεια είναι χειρότερη να μάθει. Δεν το δέχτη. Καθότι. Ναι. Γιατί το λες αυτό. Για λόγο. Χωρίς να ξέρεις, αυτομάτως, από ό,τι μέμα μου μεταφέραν, γιατί είναι η πρώτη φορά που δεν άκουσα την εκπομπή στο μεσημέρι, μου μεταφέραν ότι είπες ότι είναι θέμα χρημάτων. Παραδειγματικά είναι θέμα χρημάτων. Και να σου εξηγήσω γιατί. Λογικά, ρε φίλε, οι διαμάχες για τα λεφτά γίνονται. Ναι, Κωνσταντίνε, πρόσεχε να δεις. 18 μοναστήρια από τα 20 πήρουν από 15 εκατομμύρια ευρώ. Το οποίο το 10% πάει στο φανάρι, στο Πατριαρχείο. Πέφτει η προμήθεια δηλαδή, σαν εφορία. Ναι. Τα δύο μοναδικά μοναστήρια, εάν θα πας ποτέ στο Άγιο Όρος και δεις το τι γερανός πέφτει στα μοναστήρια, θα πάρεις πλάκα. Τέτοιο εργοτάξιο δεν έχει μάτα δει. Να δίνουν και ένα μεροκάμα. Καλό είναι αυτό. Εκτός από την Ιερά Μονή Σφιγμένου και την Ιερά Μονή Κωνσταμονή του, που δεν έχουν πάρει λεφτά από το ΕΣΠΑ, τα λεφτά είναι 15 εκατομμύρια ευρώ. Πήρα το κάθε μοναστήρι πήρε από 15 εκατομμύρια ευρώ για να στυλώσει. Μα αυτοί δεν πήγαινε μοναχοί εκεί μέσα για να κάνουν να στυλώσει και να έχουν αν σα έρθουν στα μοναστήρια. Έτσι πε στον κόκκινο και πε εκεί που ήταν στην Αθωνιάδα, να πάει πιο κάτω και να δει τι γίνεται στο Κουτλουμούσι, με μοναχούς με λάπτοπ και κομπιούτερ και κινητά. Αυτό δεν είναι Άγιο Όρος. Αυτό έχει γίνει επιστήμη πλέον. Χόλιγουντ. Ναι. Χόλιγουντ. Και να σου πω κάτι. Λοιπόν, δεν τα έχω ζήσει από μέσα. Ξέρεις για ποιο λόγο εγώ, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος. Εγώ στη σπίτι σου δεν έχω έρθει ποτέ. Θεωρώ εσένα καταληψία όταν δεν έχω έρθει σπίτι σου ποτέ. Είναι δυνατόν. Ο μοναχός αντίπας, ο οποίος φαίνεται με τη Μολότοφ από το παράθυρο. Ναι, από το παράθυρο, ναι. Μπήκε ένα κατ φαγανάκι να σπάσει την πόρτα. Όταν δηλαδή εγώ έρχομαι να σπάω στην πόρτα του σπίτι σου, το οποίο είναι σπίτι σου, είσαι 30 χρόνια μοναχός, εσύ τι θα κάνεις. Μα και να το κάνω, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να με βάλεις 20 χρόνια. Ναι, θα με πεις περάστε. Και ο ίδιος ο Βαρθολομέος, πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Ο ψευδοσημενίδης Βαρθολομέος, ο οποίος θεωρείται ηγούμενος, λέει, της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, ξέρεις ότι δεν ξέρει πού είναι ο φούρνος του μοναστηριού. Γιατί δεν έχει πάει ποτέ. Διόρισε ο Μπαρθολομέος για να πάρουν το ΕΣΠΑ από την Ευρώπη. Διόρισε 6 ψευδομοναχούς από την Αθήνα, τους έκανε καινούρια Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Με σφραγίδα δικιά τους στις καριές, σε κελί κολλητά με το κονάκι της Εσφυγμένου, της Αθλητικής Εσφυγμένου, για να πάρουν και το κονάκι. Και τα λεφτά τώρα που μείνανε είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Είπε ο Μπαρθολομέος ότι αν το κονάκι της Εσφυγμένου, υπολείπονται 3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία πρέπει να πάρουμε. Και βγαίνει η Βελγίδα υπουργός εξωτερικών για να μαθαίνει προς το κοινό
που πήγε δίθενε στην Οθνιάδα, ανάθεμά μα, αυτό πρέπει στη Δάφνη πρέπει να ήταν όλη την ώρα. Βγήκε πολύ σωστά και πολύ εύστοχα η Βελγίδα Υπουργό Εξωτερικών. Τα λεφτά που δώσαμε στο Άγιο Όρος, το ΕΣΠΑ, είναι από φορολογούμενους Ευρωπαίους πολίτες. Σωστά. Ναι. Είναι ανάμεσα από τις γυναίκες. Δεν φορολογούν τις γυναίκες, Κωνσταντίνο. Τις φορολογούν τις γυναίκες. Ωραία. Πώς μια γυναίκα φορολογείται για κάτι που δεν μπορεί να πάει. Σωστό. Όλο το θέμα λοιπόν είναι να ξέρεις ένα πράγμα. Εάν πέσουν αυτά τα δύο μοναστήρια, η Εσφυγμένου και η Κωνσταμονίτου, γι' αυτό και να ξέρεις ότι δίνουν μια πληροφορία που είναι πολύ σημαντική. Από το Στρατόνι, κατεβαίνοντας από την Ολυμπιάδα, μέχρι και την Ουρανούπολη, όλα τα μέρη, ειδικά του 1902, τα έχουν αγαρώσει οι Ρώσοι. Είδα πολλούς Ρώσους που πήγαν φέτος εκεί και δίνουν πολλά φράγκα. Και Κωνσταντίνα, πολλά φράγκα δίνουν. Πολλά λεφτά. Όπως έγινε. Ναι, για ποιο λόγο ξέρεις. Πού να ξέρω, τι με νοιάζει. Υπάρχει μεγαλύτερη μπίζνα από το να καταργηθεί το άβατο του Αγίου Όρους. Business. Μιλάμε για πάνω από 300 εκατομμύρια γυναίκες. Εσύ τι προβλέπεις να γίνεται. Τι προβλέπουν να γίνεται. Μα είναι φως φανάρι, Κωνσταντίνε. Είναι φως φανάρι. Τι προβλέπεις, τι προβλέπεις να γίνεται, λέω. Τι προβλέπουν να γίνεται. Ναι. Καταρχήν, πρώτον, όπως έγινε στα μετέωρα, γιατί τα μετέωρα μέχρι το 1965 ήταν άβατο. Δεν μπορούσε να πάει γυναίκα. Και τώρα έγινε θέρετρο τα μετέωρα. Έχεις δει τι γίνεται. Στα μετέωρα. Τουριστικό κέντρο. Εγώ προβλέπω, δεν είναι δυνατόν να θεωρείς κάποιον ηθικό αυτοργό και τον βάζει 20 χρόνια φυλακή. Και ρωτώ εγώ. Και λέω, ο γιος του Σκουρλέτη, ο οποίος τώρα διαβάζει το άρθρο του Αγγελέα, ο οποίος έδινε Μολότοφ σε αστυνομικούς, έτσι για την πορεία του Γρηγορόπουλου, να είναι έξω. Ο γιος του Βούτσι, του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος έκανε ληστεία, είναι έξω. Και ένας γέροντας 53 χρόνια μέσα στο μοναστήρι, με σάχαρο 75 χρονών, να τρώει 20 χρόνια φυλακή, για ποιο λόγο, ρε. Δηλαδή επειδή τιμάει τη σημαία του και την Ορθοδοξία, είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να γίνουν και εμείς να καθόμαστε έτσι. Και τι θες να κάνω. Δεν θέλω να πω ότι είναι Ταλίμπαν. Απλά μοναχός, για να καταλάβετε για να καταλάβεις πώς και τον κόκκινο, μοναχός σημαίνει ακτίμονας. Ακτίμονας σημαίνει ότι δεν έχω κτήμα. Δεν έχω τίποτα στην κατοχή μου. Όταν πάω να γίνω μοναχός και γίνεται η κουρά, ή θα δώσω τα υπάρχοντά μου όλη στην οικογένειά μου και στους φίλους μου, ή θα δώσω μοναστήρι. Εγώ δεν έχω τίποτα στην κατοχή μου. Αυτό θέλουν και οι σημαίνοντες. Να μην έχουν τίποτα. Δεν ζητήσαν τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Και όλη η δουλειά γίνεται για αυτό το λόγο. Είναι στη μέση η μασόνη η δυτική να πέσει το άβατο, γιατί το προφήτευσε και ο πάτερ και ο Άγιος Παΐσιος. Είπε ότι αν πέσουν δύο μοναστήρια θα πέσει το Άγιο Όρος. Και ας τον κόκκινο να λέει, καταρχήν το μοναστήρι αυτό έχει 118 μοναχούς. Αυτοί οι ψευδοεισμυγμενίτες που είναι στις καριές είναι δύο. Πώς θα συντύρουν στο μοναστήρι, Κωνσταντίνε, για πες μου. Μας πει ο που δεν ξέρουν πού είναι ο φούρνος και η τουαλέτα του μοναστηριού. Και βάζουν έναν άνθρωπο 74 χρονών που πήγε να πεθάνει εκεί μέσα. Και ας πω και το τελευταίο, το οποίο ψάξε το και βρες το. Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο κοιμήλιο της Γαλλίας. Της Γαλλίας. Της Γαλλίας, ναι. Κανας χιτώνας θα είναι. Λάθος κάνεις. Είναι η σκηνή του Ναπολέοντα. Η σκηνή του Ναπολέοντα. Ξέρεις που βρίσκεται. Πού? Στην Ιερά Μονή Σφυγμένου. Α, αυτό που λέγανε να πουληθεί θα... το μεσημέρι. Ο ίδιος ο Μεθόδιος ζήτησε από το ελληνικό κράτος να δώσει τη σκηνή στους Γάλλους για να ξεχρεώσουμε ένα μέρος των χρημάτων που χρωστάμε, το ξέρεις. Έλα μόνο, για μια σκηνή θα ξεχρεώναμε, λες. Η Κωνσταντίνα είναι το μεγαλύτερο κοιμήλιο της Γαλλίας. Είναι σαν να μου λέγανε εμένα, ας πούμε, π.χ. οι Βούλγαροι, έχουμε το Ασάτο Μεγάλο Αλεξάνδρου. Κατάλαβες. Και ζήτησε ο ίδιος ο Μεθόδιος να παραδώσει σκηνή στο κράτος γιατί δεν δεχτήκανε. Και βάλανε έναν άνθρωπο φυλακή 20 χρόνια να μην μπορεί να βγει από το μοναστήρι για ποιο λόγο. Για ποιο, δηλαδή, δεν ξέρω σε τι χώρα είναι αυτή. Τι χώρα είναι αυτή. Τα παιδιά, δεν μου λες, και τελειώνω. Αυτοί που κάψανε την έγκυο γυναίκα στην Μαρφήν, γιατί είναι έξω, ρε. Ξέρω, μπορεί να είναι κομμουνιστές. Πού να ξέρω εγώ. Τι είναι. Κομμουνιστές.
κομμουνιστές. Γιατί είναι έξω. Ένας άνθρωπος ο οποίος σου λέει άσε μου να πεθάνω εδώ μέσα και πιστεύω μόνο στον Θεό και στην Ελλάδα του. Και το βάζει 20 χρόνια φυλακή γιατί δεν δέχεται τα λεφτά τους μασόνους. Είναι δυνατόν. Και οι άλλοι κάψαν μια γυναίκα στην τράπεζα με παιδί 4 μηνών στην κοιλιά και είναι έξω. Ωραία χώρα είμαστε, δε. Η καλύτερη. Μπράβο μας, συγχαρητήρια. Μ' αρέσει. Φιλιά! Τι σου αρέσει, Ρίγκο. Πρώτο τελευταίο. Αγαπημένοι μας. Καλό βράδυ, καλή. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Πάμε στον επόμενο. Γεια σου, Κώστα. Είναι ο τελευταίος ο φίλος. Τελευταίος για σήμερα. Έλα, φίλε. Έλα, Κώστα, γεια σου. Καλώς τον. Έλα, Στέλης από Βέρια, ρε. Γεια σου, ρε, φίλε, με την αμαρτωλή πόλη, για λέγε. Λοιπόν, πρώτον, τα βλούσα από σφαιρικά, αλλά επειδή άκουσα τώρα τον κύριο, έχω πάει κάθε χρόνο πάω στο Αγιώρος 5-6 φορές, επειδή 16 χρόνια. Σ' όλα έχει δίκιο ο κύριος προηγουμένος, αλλά υπάρχει το αλλά στη μέση, Κώστα. Όλοι εκεί μέσα, πιο πολύ όποιον αγιορείται και να ψάξει και να ρωτήσει, η πιο πολύ μεγαλύτερο μέρος, έχει 1.900 μοναχούς, σου λένε οι πιο πολύ άσους εσημνήτες ήσυχους. Οι πιο πολλοί. Αλλά, πρόσεχε να δεις, υπάρχουν 5-6 μηνύτες που έχουν και κινητά. Δεν τα είπε αυτά ο κύριος. Τι έχουνε? Κινητά. Τηλέφωνα. Υπάρχουνε. Έχουνε στο σπίτι μου μία, δύο, τρεις φορές και σου έχω δώσει εγώ και λάδια και σουβάλια μερίσια και τα πάντα όλα. Είναι εναντίον του barcode. Συμφωνώ μαζί τους. Αλλά έχω μέσα τρακτεράκια και διάφορα άλλα εργαλεία που έχουν barcode πάνω. Αλλά συμφωνώ εγώ μαζί τους με όλη την κίνηση που κάνουν. Είναι αντίον του Πατριαρχείου για Βαρθολομαίο κτλ. Για τις κίνησεις που κάνει στο παρελθόν ο Βαρθολομαίος. Αλλά εμείς υποχρεωμένοι, σαν Ορθόδοξοι, να σεβαστούμε το θεσμό του Πατριαρχείου. Εκεί είναι όλη η φασαρία. Όχι στα λεφτά που λένε σε όλα αυτά. Είναι ο θεσμός του Πατριαρχείου που είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε. Ότι έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά μέσα στο Αγίου Ροσκόστα. Έχουν πέσει εκατομμύρια. Αλλά τι να πεις. Άμα τα αφήσει να πέσουν, εγώ πάω χρόνια στο Πατοπέδι. Το μοναστήρι είναι περίπου 35 με 36.000 τετραγωνικά μέτρα. Ήταν ένα ερείπιο. Άμα τα άφηναν όλα αυτά να πέσουν, θα λέγανε, κοίτα ρε, άφησαν να πέσουν όλα τα μοναστήρια κάτω, γιατί δεν τα φτιάξανε. Δηλαδή τώρα που πέφτουν τα λεφτά και φτιάχνονται, που χρειάζεται εκατομμύρια. Θα κάνεις να στείλουν σε μια μονή. Άρα έχουν δίκιο ή δεν έχουν. Οι εσφυμνίτες. Ναι. Σε αυτά έχουν δίκιο που κάνουν. Αλλά είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν θεσμό του Πατριαρχείου. Ο Βαρθολομαίος τι είναι, ένα πρόσωπο. Σήμερα είναι, αύριο είναι Κώστα. Φεύγει. Ο επόμενος, αλλά στο κάνω αυτό που είναι 40 χρόνια. Καταλάβεις. Από το 1982 νομίζω ξεκίνησα αυτό το σκηνικό. Καταλάβεις, Κώστα. Δηλαδή είναι αδίκιο που μαχαίρι. Και έχω δίκιο και δεν έχουν Κώστα. Καταλάβεις να σου πω, Κώστα. Δηλαδή είναι σε μια τσιγαριά και ισορροπείται μια πάνω μια κάτω το όλο θέμα. Είναι πάρα πολύ πολιτικό το θέμα. Και να ξέρεις ότι αυτοί οι κολοευρωπαίοι που είναι εκεί στις Βρυξέλλες είναι αυτό που είπε το παιδί. Θέλουν να σπάσει το άβου του Αγιώρους και κατά κάποιο τρόπο στο πω και χήμα. Όλα αυτά τα μοναστήρια που φτιάχτηκαν, θέλουν να κάνουν. Κάνουν όλα ξενοδοχεία. Αυτό είναι γραμμή. Μερικοί γελάνε με αυτά που λέω τώρα, αλλά το ξέρω από πρώτο χέρι. Να κάνω μια ερώτηση. Πες μου, Κώστα. Εγώ τώρα σαν πολίτης, ναι, που δουλεύω πολλές ώρες, ναι, που έχω το παιδί μου, που ξέρω, φορολογούμε, κάνω ράνο και τα λοιπά. Ναι. Τι με νοιάζει εμένα άμα κάνουν ξενοδοχεία στο Άγιον Όρος εμένα? Ω, δεν κατάλαβες, Κώστα. Όχι, εμένα τι με νοιάζει. Αυτό λέω. Τι νοιάζει. Κώστα, λοιπόν. Θα χάσω τίποτα εγώ, ας πούμε, σαν Κώστα, Έλληνας. Λοιπόν, ας πω κάτι. Τι θα πάθω δηλαδή. Τι να με νοιάξει εμένα. Μου το λες δηλαδή θα γίνουν ξενοδοχεία στο Άγιον Όρος. Δεν πάνε να γίνουν και μπουρντέλα, τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε. Όχι, Κώστα, λοιπόν, επειδή έχω μιλήσει πολλές φορές στο τηλέφωνο, το ξέρεις. Με νοιάζει. Δεν, Κώστα, εσένα σε νοιάζει, άστα ρε. Γιατί να με νοιάξει, ρε φίλε. Εμένα άλλα με νοιάζουν. Κώστα. Εμένα με νοιάζει να γίνει ανάπτυξη, να ανοίξουν οι δουλειές, να ανοίξει η αγορά. Τι με νοιάζει εμένα θα γίνει στο Άγιον Όρος. Και εκεί μέσα δουλεύουν πάρα πολλά άτομα και παίρνουν ψωμί. Γιατί άμα γίνουν ξενοδοχεία δεν τρώνε ψωμί, δεν τρώνε σάμελι. Λοιπόν, αλλού είναι το Άγιο Όρος είναι Ρώμερος και. Σόπα μωρέ. Μπίζνα είναι. Σόπα μωρέ. Εγώ τι, εγώ σαν πολίτης, σαν Έλληνας, τι έχω να κερδίσω και να χάσω, τι με νοιάζει εμένα.
Κώστα, σε προκαλώ μια μέρα. Επάνω να έρθουν και το Hollywood εκεί πέρα. Τι με νοιάζει. Ρε Κώστα, επειδή σε παρακολουθώ τόσο καιρό. Α, σε κατά βάθος πιστεύει. Φλά σε κατά βάθος, ρε φίλε. Η ζωή δικιά μου θα γίνει χειρότερη, καλύτερη. Άμα το άβατο γίνει απαράβατο, τι με νοιάζει. Okay, είναι καλύτερη, για... Ο άλλος έχει να πληρώσει το ρεύμα 3 μήνες. Το νοιάζει τώρα να έρθουν οι κόμενες στο Άγιον Όρος. Οι ξετσίποντες και οι αυτοί. Τι το νοιάζει, ρε φίλε. Σε προκαλώ. Του φεύγουν τα παιδιά μετανάστες τώρα. Του φεύγει η γυναίκα, τον παρατάει, δεν έχει λεφτά. Με νοιάζει εμένα τώρα τι θα κάνουν στο Άγιον Όρος στην πίσνα. Αυτό δεν σε πιέσαι ένα τώρα. Βρε Κώστα, σε προκαλώ μια μέρα. Τι να με προκαλέσει, μωρέ. Έχει λύσει τα προβλήματά σου εσύ για να προσπαθήσει τώρα να βρει το άβατο. Δεν είναι θέμα προβλημάτων αυτό, ρε Κώστα. Αλλού είναι. Είναι πνευματικό το θέμα. Τι είναι, λέει. Τι θέμα είναι. Είναι πνευματικό και ηθικό, Κώστα. Πνευματικό είναι. Βρε τσέπη, άμα δεν παίζει από τι πνευματικότητα. Βρε Κώστα, έλα μαζί μου μέσολο, σε προκαλώ. Πού να έρθω. Πού να κάνω. Σε προκαλώ. Πάμε μια μέρα μαζί με σκάσουμε δύο μέρες. Τι ημέρα μου χαραμοφάει να αφήνω τη δουλειά μου να τρέχω στο Άγιον Όρος. Τεμπέλης είμαι. Δεν θέμα τεμπελιάς, Κώστα. Όχι. Πού να βρω ρεπό, ρε φίλε εγώ. Τώρα ρεπό εγώ το Πάσχα. Άμα κάνω καμιά απεργία δημοσιογράφου θα κάτσω. Τρελώσει. Πάω στο Άγιον Όρος τώρα. Κάνω καμιά ιστορία με τον Εφρέμ. Γεια χαρά, φίλε. Φτάνει. Μη. Καληνύχτα. Επόμενο και τελευταίο. Με τον Πάοκ, για τον Πάοκ. Για τον Πάοκ, ναι, για τον Πάοκ. Για τον Πάοκ, πες ό,τι θες. Σύπα την άλλη φορά. Ωραία ομάδα ο Πάοκ, μου αρέσει πως παίζει. Σύπα την άλλη φορά. Φοβάμαι μην κάνει κοιλιά στο τέλος, Κώστα. Φοβάμαι αυτή την κοιλιά μην κάνει στο τέλος. Α, φίλε, αυτά τα πράγματα όταν φορμάρει την ομάδα, διαλέγει την εποχή. Αν εσύ διάλεξε ο Πάοκ να φορμάρει την εποχή. Αν εσύ διάλεξε ο Πάοκ να φορμάρει την εποχή. Αν εσύ διάλεξε ο Πάοκ να φορμάρει την εποχή. Αν εσύ διάλεξε ο Πάοκ να φορμάρει την εποχή. Αν εσύ διάλεξε ο Πάοκ να φορμάρει την εποχή. Αν εσύ διάλεξε ο Πάοκ να φορμάρει την εποχή. Αν εσύ διάλεξε ο Πάοκ να φορμάρει την εποχή. Αν εσύ διάλεξε ο Πάοκ να φορμάρει την εποχή. Αν εσύ διάλεξε ο Πάοκ να φορμάρει την εποχή. Αν εσύ διάλεξε ο Πάοκ να φορμάρει την εποχή. Αν εσύ διάλεξε ο Πάοκ να φορμάρει την εποχή. Αν εσύ διάλεξε ο Πάοκ να φορμάρει την εποχή. Αν εσύ